Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε κατά το τσακαλό καταπληκτικό σκορχοπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες καντουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να κάνουμε κλειστή τρύπα στα ενοχώρια! Να περάσουμε την παραγωγή από τη μελαγχολία! Και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα! Ελάτε στην παρέα μας, έχω Χριστοκιώση που την έχει τόση, τη διάθεση να προσφέρει, τη διάθεση να είναι χρήσιμος, να δείξει αυταπάρνηση πάνω από την κονσόλα, κυρίες και κύριοι, να μας οδηγήσει εκ του ασφαλούς στα απάνεμα ύδατα των Ερτζιανών. Καλώς όρισε και σήμερα Αραράτ της ηχοληψίας. Βουνό. Ελάτε. Θέλω να πούμε ότι η εισαγωγή για πολλωστή φορά δεν είναι ηχογραφημένη. Αυτό θα έλεγε να σας παίζουμε κονσέρβα κάθε μέρα και να μπαίνω μετά Μπρούκλις με το φόβο να μην κάνουμε. Ωραίος και μπάρες. Εντάξει, έτοιμα τζίδικο, ρε, κονσέρβα, σκορβούτο. Όχι, 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 όχι. Λέμε το γατό τσακαλό καταπληκτικό φασκορχό πιπινό καψούριδες με τον κίνδυνο να γίνει ένα σαρδάμ. Με το ξεκίνημα, δηλαδή με το καλημέρα σας, είναι σαν να βάζει αυτόν γκολ στο 1. Ω, λάθος γύρισμα, γκάφα 0-1. Παγώνει, ξέρω εγώ, το παλαού μπλαουγκράνα. Λέω εγώ τώρα. Μούρδα ένα πασχετικό γήπεδο. Όχι, 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 όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν σας ευήρουμε μπαγιάτικα πράγματα. Να το γράψουμε μια φορά. Θέλουμε να το λέμε κάθε μέρα. Σήμερα. Χρόνια πολλά στις σοφίες. Στις αγάπες. Στις πίστες σοφίας. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της που μαρτύρησαν. Η Αγία Σοφία και αγάπη, πίστη και ελπίδα στις ελπίδες που πεθαίνουν πάντα τελευταίες, έτσι. Μεγάλη κατεμιά να λένε την πεθερά σου ελπίδα. Γιατί πεθαίνει πάντα τελευταία. Λέει, ναι, λέει, αλλά πεθαίνει όμως. Δηλαδή, δες το, αυτό είναι που λέμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάγιο. Όχι, ρε, μου. Τι, άσε, λέει, την πεθερά μου την είναι ελπίδα. Όχι, ρε, φίλε, θα πεθάνει τελευταία. Ναι, λέει, αλλά θα πεθάνει. Δηλαδή, βρίσκει μέσα στο αρνητικό ότι η ελπίδα, λέει, πεθαίνει πάντα τελευταία. Έτσι. Βρίσκει την, τη φωτεινή πτυχή της ιστορίας. Ψάχνοντας στα τευτέρια, να πούμε στην φίλη μας την Τζόφα, τη Σοφία, την κολόνα της αιμοδοσίας και όχι μόνο και από τις πιο παλιές ακροάτριες τα χρόνια μας πολλά, στα πιο, από τα πιο αγαπημένα παιδιά, από τις πιο αγαπημένες φίλες και από τις πιο πιστές ακροάτριες. Λοιπόν, Σοφία, λέω τραγούδι υπάρχει κι όμως υπάρχει και είναι φρεσκαδούρα, δηλαδή φρεσκαδούρα γιατί για το συγκεκριμένο που το τραγουδάει, δηλαδή «Σταμάτη Κόκοτα» είναι τραγούδι πριν από λίγα χρόνια. Έκανε ένα δίσκο πριν από δύο χρόνια σε ένα comeback και εκεί υπάρχει αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. «Σταμάτης Κόκοτας», πολύ γλυκοσέρτικος, δεν είναι μόνο φαβορίτα, έτσι. Υπάρχει outsiderita, ποιος είναι. Εκτός από τη φαβορίτα, δηλαδή αν δεν είσαι το φαβορί, μπορείς να έχεις και outsiderita, λέω εγώ τώρα. Λέω, αγόρι μου. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, ελάτε στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα κουπλεδάκι και ένα ρεφρενάκι από γλυκοσέρτικο σταμάτη. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Καταρχήν ξεκινάει ωραία το κομμάτι. Ασπρόμαυρη. Φίλε, υπήρξε κομμάτι. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή σε μία ακόμα. Σε μία ακόμα καινοτομία. Σε μία πρωτοπορία. Βγάλε αράχνη, μας το κλέψουν. Πού να σε άραγε, Σοφία. Ό,τι και να πει ο Κόκοτας, ο μπαμπάς Κόκοτας, έτσι. Γιατί ο γιος, εντάξει, δεν έστριβε ούτε με νταλίκα στην Σαντορίνη, στα στενά, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ο μπαμπάς Κόκοτας είχε ένα γλυκό τρόπο στη φωνή του, μια πολύ ωραία χρειά, γι' αυτό και τα πήρε όλα του ο Νάση, έτσι, δηλαδή, ο Νάση αυτή, αυτό, κινείται αυτά, τα πάντα, όλα, τα πάντα. Τον είχε καψούρα, φίλε, τον είχε μεγάλη καψούρα, ο Νάσης. Ωραίο αυτό, φίλε. Δηλαδή, είσαι ένας τραγουδιστής. Απλώς. Υπάρχει και το τραγούδι που έλεγε ο Γαρδέλης στη Σοφία Αλιμπέρτη. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κυρίες και κύριοι, το έχεις. Γι' αυτό λέω ότι έχω τους κορυφαίους ακροατές στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, για αυτός που το στέλνει τώρα,
είναι μπάρουτο καπνισμένος, όχι παοκτσάκι, όχι συνδεσμίτης, όχι αδερφός, αδερφός. Γεια σου Χριστάρα, φιλιά σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά εκεί δυτικά. Όχι ρε φίλε, Αλέξη. Σε λένε Σοφία. Να σου πω τώρα μια μειοκαταληξία με το Σοφία. Η σχέση μας είναι πολύ δύσκολη αυτόν τον καιρό. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Η σχέση μας εξελίσσεται σε μεγάλη καταστροφή. Γαρδέλης, πολύ συμπάθης ο Γαρδέλης. Αυτή φίλε τα παιδάκια αυτά τι πάθανε, μεγάλη ζημιά. Δηλαδή βιώσανε το απόλυτο, το απόλυτο Zenith. Σε αναγνωρισιμότητα, σε λεφτά, σε δόξα, σε μουμπίμπιπ. Έτσι, σε όλα. Όλα φίλε, και ξαφνικά κάποια στιγμή βγαίνει μπρίζα. Και ήταν το διαχειριστής. Και σε ένα show στο Dancing with the Stars, νομίζω, που ήταν πολύ συμπαθής ο άνθρωπος, πολύ μετρημένος. Άσχετο, πώς βγήκαμε σε αυτό το χωματόδρομο φίλε. Τι απόδοση έδινε να ασχοληθούμε με Σταμάτη Γαρδέλη και Σοφία Λιμπέρτη σήμερα. 52 απόδοση. Τουλάχιστον όποιος το έπαιξε, 52 απόδοση. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι δέχομαι διάφορα τέτοια στον δρόμο από ζουμουσάκια. Ότι Κωστή, έχουμε βάλει με τα παιδιά εκεί στο φούρνο ένα στοίχημα ότι αύριο θα ξεκινήσει με μποφίλιου. Σε παρακαλώ, είναι τα κεράσματα μια εβδομάδα. Και η φάση είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω υπενθύμα στο κινητό. Γιατί αν δεν βάλω, τον πίνουν. Έτσι. Καλά ρε φίλε, αφού μας είπες όχι, όταν είναι βάζουμε υπενθύμηση για να το θυμηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία κυρίες και κύριοι, εδώ σε Παγκόσμια Πρώτη. Ελάτε στην παρέα μας στο χορηγούς, είπαμε, ούτε τίποτα. Σήμερα, τρία μαγικά χαρτάκια. Τρία εισιτήρια, γιατί έρχεται ο συμπολίτης την Κυριακή. ΠΑΟΚ Άρης. Και έρχεται ψηλωμένος, έρχεται σε κατάσταση ζάλης, μέθης, έρχεται με ψηλωμένο το ηθικό, okay. Έρχεται ένα πράγμα ήθελα μόνο να πω για το μάτς του Χαριλάου με το Βάζελο. Σε αυτό το συνοθήλευμα με τις άσπρες και πράσινες φανέλες, σε αυτό το χωριουδάκι, σε αυτό το τσίρκο με τις πράσινες και άσπρες φανέλες, η Νόβα έδωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το Ζαχίτ, σε αυτό το, στον Χατζη Θεοδωρίδη, Χατζη Γραβατόπουλο, στον Ινσούα, στον Κουρμπέλη, που δεν ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ ο Κουρμπέλης, θεώρησε καλό για την καριέρα του να μείνει εκεί, στο Βάζελο. Σε αυτό που είδατε, να του παίρνει κεφαλιά του Διούδη ο Φετφατζίδης, που είναι 1,50 με τα χέρια στην ανάταση, πάνω σε ψυγείο και με λάσπη στα παπούτσια, να του παίρνει κεφαλιά ο Φετφατζίδης, νομίζω ότι δεν έχει ξαναβάλει γκολ με κεφαλιά πουθενά και ποτέ στη ζωή του, ούτε στο... Στο 3x3, για 5x5 δεν φτάνει. Αλλά ούτε στο 5x5, ούτε στο 4x4, πουθενά, με κεφαλιά. Και σε αυτό το συνονθήλευμα, σε αυτό το χωριουδάκι, έδωσε η Νόβα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έρχεσαι και δίνεις εμένα λιγότερα, μου δίνεις εμένα λιγότερα λεφτά από αυτό, από αυτό ακριβώς. Να δει τι δηλαδή ο κόσμος. Να δει τι. Γι' αυτό εμείς το δικό μας δρόμο. Βγήκαν τα πακέτα που τα συζητάμε τόσο καιρό. Με 70 ευρώ, 69,99. Δηλαδή με λιγότερο από 8 ευρώ το μήνα η συνδρομή για όλη τη σεζόν. Επειδή υπήρξε μία αμφιβολία αν συμπεριλαμβάνονται και τα play-offs, είναι και τα play-offs μέσα. Είναι όλοι εντός έδρας αγώνες της ομάδας, δηλαδή με Άρη τώρα την Κυριακή που μπορείς βέβαια και μεμονωμένα, έτσι. 7,99. Δηλαδή, ο Αριανός που θέλει να δει την ομάδα του θα πληρώσει 7,99. Όχι φίλε, πιο τάλιρο.
Άστο φιλαράκι, δεν υπάρχει. Όλα τα μάτς, παρακαλώ. Με Άρη, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, είναι 7,99. Καταλαβές. Σύνολο με 70 ευρώ, σύνολο είναι και τα play-offs μέσα. Δηλαδή, ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ Λαμία, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Ξάνθη, ΠΑΟΚ Ατρόμητος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Αστέρας, ΠΑΟΚ Βόλος, ΠΑΟΚ Όφη, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μέσα είναι και τα play-offs, οι αγώνες που θα δώσουμε μετά, και νομίζω πρέπει να είναι άλλοι πόσοι αγώνες εντός έδρας. Νομίζω άλλα 5 μάτς. Αλλά το διευκρινίζουμε αυτό, γιατί υπήρξε μία απορία. Αναγκάστηκε να βάλει και ποστάρισμα ο Ιώσα Σαββίδης για να διευκρινιστεί αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το κατάλαβε. 23 10 95 40 99 είναι το τηλέφωνο για απορίες, για την εξυπηρέτησή σας, για να ενημερωθείτε. Ξεκινούν οι πωλήσεις από σήμερα στις 11 το πρωί. Από σήμερα στις 11 το πρωί. Τρίτη, 11 το πρωί. Έχω πει πολλές φορές, αυτός είναι ο πιο άμεσος, ο πιο ευθύς, ο πιο καθαρός, ο πιο ΠΑΟΚ τρόπος για να απαντήσουμε ο καθένας μας μεμονωμένα, γιατί πολλές φορές λέγαμε «Και τι μπορώ να κάνω εγώ πέρα από το να πάω στο γήπεδο, ας πούμε, για όλα αυτά που με είχαν επιφυλάξει τα προηγούμενα χρόνια, που με υποτίμησαν, που με αδίκησαν, που με πρόσβαλαν, που με απαξίωσαν, που με έθεσαν στο περιθώριο, που μου πέταξαν ένα ψίχουλο και έπρεπε να είναι και ευχαριστημένος, που με είχαν δέσμιο, που χίλια που». Και λέγαμε κάθε φορά, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό, μου λέγανε οι ακροατές, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που μάζευε ο ΠΑΟΚΣΙΣ αδικία, που μάζευε αγανάκτηση, που μάζευε οργή για τον κάθε περίεργο που ερχόταν και του στερούσε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, μια χαρά την Κυριακή, μια έξοδο στο Champions League, που του μαύρισε την ψυχή, ο κάθε ετυχάρπαστος, το κάθε κοράκι, το κάθε σταλμένο, ο κάθε τεταλμένος, ο κάθε σάπιος που ερχόταν και του χαλούσε την Κυριακή και του στερούσε αυτό το οποίο δικαιούνταν η ομάδα. Και η μόνιμη ερώτηση από τον κόσμο στις γραμμές ήταν: Κωστή, και τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να πάμε στο γήπεδο? Να τι μπορείς να κάνεις. Και αν δεν έχει κάποιος να δώσει τα 70 ευρώ, απόλυτα λογικό για κάποιους, υπάρχει το 4,99, υπάρχει το 7,99 για τα ντέρμπι. Μαζεύονται τρεις φίλοι, δίνουν από 2 ευρώ, από 3, ή μαζεύονται 4 φίλοι, δεν είναι θέμα. Ή όποιος δεν μπορεί καθόλου, πηγαίνει και το βλέπει κάπου, που και οι μαγαζάτορες έχουν τη δυνατότητα με κάποιο ποσό, οι ιδιοκτήτες για την επαγγελματική συνδρομή, 200 ευρώ μέχρι και 5 συσκευές ταυτόχρονα με μία σύνδεση. Σε σχέση με αυτά που πλήρωναν, είναι απόλυτα φυσιολογικό, έχω να πω εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Έτσι μπορείς. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το νούμερο, γιατί εδώ τώρα δεν μπορούν να παρέμβουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Τι, να μην σου δώσει η ΕΡΤ το ποσό? Παρεβαίνει το κράτος και σου κόβει. Τώρα θυμήθηκαν, τώρα τους έπιασε ο πόνος για τα λεφτά τα κρατικά, όταν μοίραζαν τα δεκάδες εκατομμύρια αφιδώς σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, σε Χάρτινους, σε Γάβρους, σε Βάζελους. Ήταν μια χαρά, ήταν απλά μια τρίτη απόγευμα που τα πουλάκια κελαϊδούσαν πάνω στα κλαδιά. Τώρα τους πήρε ο πόνος, τώρα ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν, που είναι βέβαιο ότι είναι τέτοιες οι τηλεθεάσεις που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Το διαπίστωσαν πέρσι σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια που πήγε και αγωνίστηκε η ομάδα και είχε τεράστιες τηλεθεάσεις, τεράστια νούμερα. Και έτσι λοιπόν, αφού η Νόβα έχει σκύψει τώρα τη μεσούλα της και εξυπηρετεί συγκεκριμένους καημούς και πόθους,
και βγάζει και ανακοινώσεις. Και αφού η Κοσμοτέ δεν μπαίνει στο παιχνίδι αυτό ακόμα, άρα αυτός είναι ο δικός μας τρόπος. Ίσως λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης όλα όσα γίνονται, άμεσης απάντησης, άμεσου μηνύματος δίνεται στον καθένα μας. Αυτό είναι μία επανάσταση και όπως όλες οι επαναστάσεις ξεκίνησαν από αυτόν εδώ το σύλλογο, από αυτό το λαό, έτσι ξεκινάει και αυτό εδώ τώρα. Είναι γελίο το επιχείρημα, καλά, ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά, του λείπουν, είναι γελίο, αυτός που το λέει πραγματικά είναι αστείο. Δεν καταλαβαίνει το πραγματικό νόημα. Δεν τα έχει ο Σαββίδης ή δεν μπορούσε να τα δώσει στο Open. Εδώ και επειδή εμπλέκεται το Financial Fair Play που πρέπει να παρουσιάσει έσοδα, αλλά και όπως είπαμε αυτός είναι ένας τρόπος να τους δείξεις τη δύναμη και τη δυναμική σου, έχει να κάνει με τα χρήματα. Είναι πολλά περισσότερα που διακυβεύονται. Είναι πολλά περισσότερα τα μηνύματα που περνούν σε αυτούς που μας είχαν ετοιμάσει μια οικονομική ασφυξία. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσα χρήματα, πολλά χρήματα, πόσο δυνατός οικονομικά είναι ο Ιβάν, αλλά γνωρίζουν και επίσης και τα κόλπα του Financial Fair Play. Αυτά που πετάξαν ομάδες έξω από κάτι Chelsea, κάτι Milan, που δεν τις αφήσανε και να παίξουν Ευρώπη ή να κάνουν μεταγραφές. Απλά πράγματα. Έχουμε καρφιτσώσει και στο zoomusu.gr, στο σαϊτάκι μας, αλλά και στον αθλητήριο. Έχουμε βάλει τις λεπτομέρειες για να γνωρίζετε, για να είστε ενήμεροι για όλα. Μπήκαμε, μπουκάραμε, δεν είπαμε καν χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θέλω να σας πω ότι μπήκαμε σε εποχή Sony από σήμερα για τις τηλεοράσεις της Sony. Νομίζω ότι γνωρίζει ο καθένας εκεί έξω τι σημαίνει Sony από πλευράς εικόνας, από πλευράς ήχου, από πλευράς ποιότητας, από πλευράς ονόματος. Μιλάμε για κορυφαία πράγματα, μιλάμε για ένα όνομα το οποίο βρίσκεται top. Χορηγός επίσημος του Champions League εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκινάει και φέτος ένα ταξίδι στο οποίο κάποιοι θέλησαν να μας απίσουν απ' έξω. Okay. Εγώ θα πω και άλλες φορές, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Με Sony λοιπόν, με τηλεορασάρες, 4K και Smart βέβαια, για να απολαμβάνουμε και την Παοκάρα στο PAOK TV, να σας πω μόνο 55 ίντσες 500 ευρώ. Βγείτε στην αγορά και άμα θα βρείτε 55 σε αυτή την τιμή, πείτε μου. Και όχι βέβαια αναγκαστικά 55 και μικρότερα μεγέθη και μικρότερες ίντσες, λιγότερες. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και θα με θυμηθείτε όταν θα πάτε εκεί. Φυσικά για το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο ετοιμάζουμε νέα σποτάκια εκεί που θα παίξουν λογικά αύριο μεθαύριο. 214.000 για το Δικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, υπέροχα πράγματα εκεί και τουρτάρες και ψωμάρες και παγωτό υπέροχο καταπληκτικό με κεράσματα, με τα σφολιατοειδή σας το πρωί. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 στο μαγαζί, το 163 γίνεται και ανακαίνιση. Και βέβαια κρεατούμπα πόντου 10 και ψισταριά και ψητά και μαγειρευτά. 9.26-7.40 απέναντι ακριβώς από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Εκεί σας περιμένει ο σεφ, ξαναλέω, και σούβλες, δηλαδή και ψητά, στα κάρβουνα τα πάντα όλα διαλεχτά, πεντανόστιμα αλλά και μαγειρευτά. Υπέροχα φαγητά. 9.26-7.40 για τη Λιβεριά. Η κρεατούμπα. Βγήκε χθες η ταινία με τον Αντρέ. Μας λείπεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας λείπεις. Και δεν μιλάω μόνο παικτικά, που σε γενικές γραμμές
Δεν είχαμε παράπονο από τον Γιαννούλη. Μέσα στις κακές στιγμές της ομάδας ήταν ένας από αυτούς που πραγματικά άρπαξε την ευκαιρία του και έδειξε πράγματα. Εννοείται ότι Αντρέ άλλος δεν υπάρχει. Η απουσία σου κραυγάζει. Είναι αυτό που λέμε εκοφαντική η απουσία. Στην ισορροπία που φέρνεις μέσα στο γήπεδο. Στον τρόπο που γυρίζουν και σε κοιτούν οι συμπαίκτες σου και παίρνουν από σένα προσωπικότητα, παίρνουν ενέργεια, παίρνουν πάθος, παίρνουν τρέλα, παίρνουν σοβαρότητα, παίρνουν ωριμότητα, παίρνουν αυταπάρνηση, παίρνουν κουράγιο. Έχεις τόσα να δώσεις που δίνεις και σου περισσεύουν κιόλας. Βγήκε λοιπόν η ταινία, πάρα πολύ προσεγμένη, όπως και το Invincibles. Μπράβο στα παιδιά που επιμελούνται αυτές τις ταινίες, έχουν πολύ συνέστημα μέσα. Έχω πει πάρα πολλές φορές, το έλεγα και επί εποχής της Τσιακόφ, που πήγαν να περάσουν ένα στεγνό από συνέστημα τεχνοκρατικό μοντέλο. Δεν μπορεί να υπάρξει ΠΑΟΚ χωρίς συνέστημα. Ναι, βεβαίως, καλά είναι τα Matrix, καλή είναι η τεχνολογία, καλά είναι τα LED, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά αυτά αλλού, εδώ χωρίς συνέστημα δεν γίνεται να προχωρήσεις. Απαρνείσαι ένα από τα βασικά σου χαρακτηριστικά. Απαρνείσαι ίσως το κυριότερο συστατικό από το DNA σου. Απαρνείσαι το πρώτο χαρακτηριστικό από τον πυρήνα που έχεις μέσα σου. Αν πεις ότι, έλα, ποιο συνέστημα τώρα, πάμε να παίξουμε μόνο με τεχνολογία. Και ξαναλέω, δεν λέω να μείνουμε στο γραμμόφωνο. Και στα παλιά, βεβαίως, μπορείς αυτά να τα συγκεράσεις, μπορείς αυτά τα δύο να τα συνδυάσεις και να βλέπουμε στιγμές που συνδυάζει η τεχνολογία. Νομίζω η Φιέστα εκείνο το βράδυ του Απρίλη ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπορείς να συνδυάσεις τη τεχνολογία με τις γιγαντοοθόνες, με τα λέιζερ, με και να υπάρχει το συνέστημα εκεί. Η συντριβανίση, τα παιδιά που έφυγαν, ο Γιαννάκης, τα παιδιά που είναι μακριά, οι σύνδεσμοι, πώς μπορείς αυτό να το συνδυάσεις. Αυτό που πάντοτε προσπαθούσα να κάνω μέσα από την εκπομπή. Και που θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορεί και να το πετύχαμε. Αρνούμαι να παραδώσω τα σκύπτρα μόνο στην τεχνολογία, μόνο στον τεχνοκράτη, μόνο σε αυτόν ο οποίος θα το δει σαν μια ψυχρή επιχείρηση. Θα αποτύχει. Αυτό και είχα πει όταν κάποτε με ρώτησαν να πω την άποψή μου. Και ήταν πολύ σημαντικός αυτός που με ρώτησε. Αυτό πρόλαβα να πω. Δύο στιγμές επιλέξαμε. Η μία είναι αυτή στο ξεκίνημα που ρωτούν το Βιερίνια το εξής. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ για σένα? Όλα. Στα ποδοσφαιρικά όλα. Ήταν την ομάδα που με έδωσε την ευκαιρία να δείξει το ποδοσφαιρό μου. Ήταν την ομάδα που έπαιξε, μπορώ να πω, από τα καλύτερα μου χρόνια στα ποδοσφαιρικά μιλάμε. Δυστυχώς δεν είχα κερδίσει τίποτα και θέλω να αλλάξω αυτά. Με τον ΠΑΟΚ τι θέλεις να κερδίσεις? Όλα. Αυτό είναι όταν επέστρεψε. Είναι η δήλωση που κάνει όταν γυρίζει από τη Wolfsburg. Και γύρισε και τα πήρε όλα. Δύο double γράφει ιστορία. Η ιστορία γράφει δύο double. Η πιο δυνατή στιγμή όμως, και εκεί τώρα που πέρασε ο χρόνος, μπορούμε να σας το πούμε, να σας το εξομολογηθούμε, αν και το ξέρουν οι πολύ πιστοί ακροατές και φίλοι, βάλαμε και εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι με ένα τηλεφώνημα. Το ξαναλέω, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να καρποθώ την ιδέα, να σφετεριστώ την ιδέα, διότι ακροατής βγήκε εδώ σε εμάς και είπε, παιδιά, θέλω να προτείνουμε αυτό. Για πρώτη φορά να μπει παίκτης με χιαστούς, αλλαγή. Να τον δηλώσει ο προπονητής στη 18άδα, να τον βάλει στον πάγκο και να μπει λίγο πριν το τέλος και να αποθεωθεί. Μπορεί σκοστεί αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μιλάω με τους ανθρώπους στη διοίκηση, δεν έχω επαφή και δεν το λέω υποτιμητικά, δεν έχω. Είναι και τέτοια η φύση της εκπομπής που δεν είμαι ρεπόρτερ. Έκανα όμως ένα τηλεφώνημα εκείνο το πρωινό, εκεί που έπρεπε,
και είπα, κάθε πότε σε ενοχλώ, ποτέ Κωστή. Ποτέ. Πότε σε πήρα τελευταία φορά τηλέφωνο, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχουν περάσει και χρόνια. Ωραία. Θέλω λοιπόν να σου μεταφέρω την εξής ιδέα. Δεν είναι δική μου, είναι ακροατού, πρέπει να το κάνετε αυτό. Επειδή ξέρω ότι μπορείς να μιλήσεις στον προπονητή, πείστε τον για να γράψουμε ιστορία. Διότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και αύριο και μεθαύριο. Τώρα είναι που πρέπει να γίνει. Και αν το αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό, αν δεν το κάνουμε αυτό για τον αρχηγό, τότε θα γυρίζουμε πίσω και θα λέμε, ρε εσύ, γιατί δεν το κάναμε τότε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα θελήσει, Κωστή, ο Αντρέ. Εγώ στο μεταφέρω, κάντε το. Και τα μάτια μου γέμισαν όταν το είδα να συμβαίνει. Ένιωσα κι εγώ ότι έβαλα ένα πολύ μικρό λιδαράκι, το ξαναλέω, δεν ήταν η δική μου ιδέα. Δεν θυμάμαι και τον ακροατή που βγήκε εδώ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτός πολλές φορές μπορεί να είναι ο ρόλος του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα σε ένα στούντιο. Είτε λέγεται δημοσιογράφος, είτε λέγεται δημοσιολόγος, είτε λέγεται ραδιοφωνατζής, ψυχαγωγός, οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί κιόλας η ταμπέλα. Και γίνεται αυτό. Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό που μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνεις ως αλλαγή. Κοίτα, νομίζω αυτά, μία που είμαστε στην αποστολή, για μένα ήταν αρκετή πραγματικά. Η ιδέα ότι γινόταν κάτι τέτοιο δεν μου πέρασε ποτέ. Αλλά εκεί την ώρα, δηλαδή, σε περνάει χίλια δύο πράγματα από το μυαλό σου. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά κράτησε. Κράτησαν οι αχές που άκουγε το όνομά του. Τώρα κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορείς να περιμένεις. Προλαμβάνω αυτούς που θα με ρωτήσουν. Καλά, δεν θα πούμε τίποτα για το μάτς με τον συμπολίτη. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Για το μάτς με τον Άρη την Κυριακή μιλάμε. Θέλετε να σας πω τι σύστημα θα παίξουμε, ή ποιοι θα μπουν ή ποιοι θα βγουν ή πώς πρέπει. Όχι. Αυτό είναι η προετοιμασία μας για το μάτς Κυριακής. Και θα έχουμε να πούμε, έχουμε μέρες μπροστά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζοντας ότι σήμερα κληρώνουμε τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής, τρία εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άρη, στο ναό, στην Τούμπα, θυμίζοντας ότι στο Βεργίνα Θέατρο έχει άλλες τρεις παραστάσεις, 21, 27 και 28, αφιέρωμα στο Γιώργο Θεοφάνους, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης με τεράστιες επιτυχίες γραμμένες για τον Τερζή, για το Ρέμο, για τη Χαρούλα Αλεξίου, για το Βέρτι, για πολλούς. Έχει γράψει υπέροχα κομμάτια για την Ατάσα Θοδωρίδου, τι κόκκινες γραμμές, τι φεγγάρια, τι... Ο δικός μου δρόμος, 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους, έγινε προσκύνημα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έναν καταπληκτικό χώρο στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, εκεί όπου έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές μαγικές με τον ΠΑΟΚ και τα ματς στη γιγαντοοθόνη. Εκεί λοιπόν. Και στο 2310-491-291, στο ticketservices.gr και στο public κλείνετε θέση για να απολαύσετε το αφιέρωμα ο Γιώργος Θεοφάνους. 30 χρόνια ο δικός μου ο δρόμος. Εννοείται ότι συμμετέχει ο Γιώργος Θεοφάνους. Δεν είναι άλλοι που κάνουν το αφιέρωμα στο Γιώργο Θεοφάνους. Είναι ο ίδιος εκεί. Αυτά. Διάλειμμα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Δώσ' του. Δώσ' του, δώσ' του. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια, το κέφι, όλα αυτά, όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί. Και αυτό που σκέφτεστε, βεβαίως. Δώσ' του, μαέστρο! Τι λέει το παλικάρι! Ε! Μπορείς να καταλάβεις τι λέει ο πιτσιρικ... Δεν μας πέφτει με τίποτα κάτω! Τι λέει αυτό, λέει! Άκου, δεν μας πέφτει! Ξανά, ξανά, γίνα, να τώρα, δεν μας βέβαια τίποτα κάτω! Έλα ρε, παιδιά, έλα, πάμε, εδώ είμαστε, πάμε να
ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Γράφετε FM. Αφήνουτε κενό. Δεν χρειάζεται να μου γράψετε κενό. Δεν υπάρχει λόγος. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Θα είναι κατάμεστη η Τούμπα. Θα είναι κατάμεστος ο ναός. Πάμε να πάρουμε το μάτς αυτό για να μην έχουμε ζαλάδες, για να μην έχουμε θέματα. Γενικά, ζάλισμα κεφαλιού. Πάμε να πάρουμε το μάτς αυτό για πολλούς λόγους, και βαθμολογικούς και ψυχολογικούς και. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεν τυφλωθήκαμε από το σπουδαίο διπλό, παλικαρίσιο, ψυχωμένο διπλό στον Ατρόμητο και είδαμε τα λάθη μας και δεν τα μακιγιάραμε, δεν τα καμουφλάραμε, δεν σηκώσαμε το χαλί να βάλουμε από κάτω τα σκουπιδάκια και όλοι μας ανησυχούμε για πράγματα που βλέπουμε ότι δεν πάνε τόσο καλά όσο θα μπορούσαν να είναι. Αυτό. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Στους φίλους μας, στο φίλο μας τον Αγάπιο, στη φίλη μας την Ελπίδα, την Πίστη, που μας τη βγάζουν πολλές φορές την Πίστη, αλλά οκ, εντάξει, στις Σοφίες. Υπάρχει άντρας, σοφός, μόνο στη Σιμτσιλή ο άντρας. Καλημέρα, ναι! Ένα, δύο, τρία. Σε φταίει, κυρίες και κύριοι, και ο Μένιος με μια εκπληκτική ενέργεια πάνω στον ασβέστη. Πέρασε τρεις αντιπάλους, τρίπλαρε, έκανε γαλαρία κάτω τα πόδια. Μοίρασε και μια σακούλα εκεί στο κόρνερ και βρίσκεται μόνο στην πρώτη γραμμή, κυρίες και κύριοι. Ο Μένιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει να μιλήσει. Να, ο Μένιος! Μένιο, γκολ! Ελά, κατάσε! Που με άφησε να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι κατεστημένος. Που με άφησε να μιλήσω. Για τον χρόνο που μου έδωσες να μιλήσω. Αλίμονο. Να σε καλά, Μένιο. Σε ευχαριστούμε κι εμείς. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σου, Μένιο. Στους ζουμουζούς, στους αλωζάκια, ρε φίλε. Έχουμε τρελαθεί κι αυτό τώρα. Γεια σου, Μένιο. Πάμε στον επόμενο. Μαγικό τηλεφώνημα, φίλε. Καλημέρα. Τον έστειλες? Ναι, κανονικά. Ποτέ δεν ήταν τόσο ουσιώδης. Ποτέ δεν ήταν τόσο δεικτικός. Βαρέθηκα να περιμένω. Τον άφησες να εντρυφήσει μέχρι να πει τώρα τα θέματα. Φίλε, μας πήρε τα αυτιά. Δηλαδή ήμαρτον. Εκεί στο ράδιο Βραζιλέιρο, να πούμε, αφού είναι στους ακροατές και μιλάει πάρα πολύ, μιλάνε. Ο Μένιος, τον κάνω σποτ. Ήταν πιο καταπληκτικός από ποτέ. Ναι, φίλε, τα είπε όλα ξεκάθαρα. Φοβερός. Φοβερός. Δεν υπάρχουν πλέον τίποτα, δεν υπάρχει για ό,τι έχει πει. Δεν άφησε τίποτα. Μα εμένα με έπεισε. Ενώ αρχικά διαφωνούσαμε, στη συνέχεια αναπτύσσοντας, ξεδιπλώνοντας τα επιχειρήματα, σαν πραγματικά, σαν ένα χταπόδι άπλωσε τα επιχειρήματά του στο τραπέζι, εμένα με έπεισε, Χρήστο. Πραγματικά. Είναι, κοίταξε, αν έχεις, είσαι άνθρωπος, επειδή μου των λόγων, είναι πολύ σημαντικό. Α, βέβαια. Μεγάλο το επιχείρημα, φίλε. Εκπληκτική. Αυτό μου θυμίζει έναν παράγοντα μιας ομάδας της πόλης που κάθε φορά που πηγαίνει να πληρώσει ή να κλείσει ένα deal, τυχαίνει και τον κλέβουν. Αυτό. Τη μία το αυτοκίνητο, την άλλη... Διάβασα χθες κάπου. Πράξεις, από, την άλλη... από τις εισπράξεις, λέει, του ΠΑΟΚ TV. Ναι. Τιμής ένα και λέει θα πρέπει να κλαπούν μερικά έσοδα. Κανονικά και με τον νόμο. Προσοχή, λοιπόν, τα μάτια μας 14. Μην κλαπούν τίποτα. Τα μάτια μας 114, και επειδή ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Φυσικά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε φέτος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες. Μόνο. Γιατί έτσι πως το βλέπω, έτσι πως έχουν κανονίσει οι πάντες, δεν θα τον αφήσουν. Μόνο με νίκες μπορούμε να το πάρουμε. Μόνο. Ειδικά όταν βλέπουμε ότι σε μεγάλα σωματεία με ιστορία και τα λοιπά υπάρχουν άνθρωποι τύπου Αλαφούζου, οι οποίοι ελέγχουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτός ο Δόνης, ρε Σίκωστη, λέει θα μείνει, λέει, το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ρε το Δόνη, ρε το Δόνη. Μια πολύ γρήγορη αναδρομή για αυτόν τον άνθρωπο που κόντεψε να μας διαλύσει τότε, που πήγε να διώξει το μεγαλύτερο ίνδαλμα των τελευταίων χρόνων μαζί με τον Αντελίνο, τον Πάμπλο, να τον ξεφυλίσει. Έφαγα πολύ μεγάλο κράξιμο τότε που ήμουν εναντίον του. Και που είπα την πρώτη μέρα που ήρθε, το πρώτο πράγμα που τον ένιαξε ήταν να βάλει τα αρχικά στη φόρμα. Ο πιο υπερτιμημένος Έλληνας προπονητής. Ο πιο υπερτιμημένος, αυτό Κωστή. Όλο μεγαλύτερη... το καλοκαίρι τον κάνανε έτσι. Τέτοια βάντα τα πρωτοσέλιδα, όπως και πέρυσι με τα μωρά του Δόνη που ήταν μέσω όρο ηλικίας 5 χρονών. Ακριβώς, ακριβώς.
Όπου έχει πάει, έχει διωχθεί και δεν φεύγει ποτέ, δεν παρετείται αν δεν πάρει κανένα εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση. Αυτός ο άνθρωπος είχε δικηγόρο όταν έγινε το θέμα με τον ΠΑΟΚ, την κυρία Σουλούκου. Ξέρεις που εργάζεται η κυρία Σουλούκου. Βεβαίως. Αυτή που, που έβαζε υβριστικά post. Όχι, όχι, την μπερδεύεις. Εκείνη είναι η συλληγκύρη σου. Α, μπερδεύτηκα. Αυτή είναι η δικηγόρος του που ήταν τότε και τώρα είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν. Είναι αυτή η κυρία βεβαίως που μπήκε στο ΒΑΡ. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Αυτός εδώ λοιπόν ο άνθρωπος. Αυτή που στέλνανε, ενώ ήταν όλη μέρα μαζί, όλη μέρα μαζί. Ο άλλος του έστειλε γραπτό μήνυμα. Γραπτό μήνυμα. Που αποτιμήθηκε 800.000 ευρώ, έτσι. Όλα αυτά εδώ είναι πολλά από τα έξοδα τα οποία χρυσοπλήρωσε ο ΠΑΟ και τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι ενώ έχει έναν ζάμπλο το επιχειρηματία να έχει θέμα με το financial fair play. Προσπάθησαν τότε να μας πείσουν για τα πόσα συστήματα ότι είχε. Ότι, ναι, 12 τρόπους ανάπτυξης. 12 τρόπους ανάπτυξης. Δηλαδή ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Τέλος πάντων, εμείς 20 τη δουλειά. Απλά είναι ωραίο, είναι ωραίο μέσα στον χρόνο. Μέσα στο χρόνο είναι ωραίο να δικαιώνεσαι για την άποψή σου, ρε παιδί μου. Βέβαια. Δηλαδή, Okay. Θυμάστε, το είχαμε πει το καλοκαίρι, αυτοί που τώρα βρίζουν και λένε για τον συνδεσμό του Παναθηναϊκού, το καλοκαίρι έγραφαν διθύραβους μετά από τα φιλικά έγραφα, και τις νίκες. Ο ίδιος ο Δόνης είπε, πάμε λέει να κάνουμε πρωταθλητισμό. Αν η μάχη για την κατηγορία που είναι πραγματικά ένας σκληρός πρωταθλητισμός εννοούσε αυτό, βεβαίως. Θα τη δώσει τη μάχη για να σωθεί. Εμείς όμως λοιπόν στα δικά μας, στα δικά και μας, μόνο ενωμένοι, όπως λέει και ο αδερφός μου ο Γκόραν, πρώτα αρχής ενωμένης με αυτή την ομάδα η οποία ζει, αναπνέει μόνο για αυτό, μόνο το παιχνίδι, αυτό. Μόνο γι' αυτό, να μπούμε από την αρχή με το μαχαίρι στο στόμα, όχι αυτό όπως πέρυσι γιατί ήμασταν χαλαροί, και να κάνουμε το αυτονόητο Κωστή μου. Να πάρουμε αυτό την νίκη και να συνεχίσουμε, γιατί είπαμε ότι φέτος πρέπει να κάνουμε, να ξεπεράσουμε και το περσινό αδύνατο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Το μαχαίρι στο στόμα, ειδικά. Και είναι κατανοητό, έτσι, είναι και λογικό αυτό. Το ότι θέλουν μαζί μας, θα δώσουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούν. Έτσι, για πολλούς λόγους το κατανοείται αυτό, έτσι. Το κατανοείται. Έγινε, Κωστή. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς και άλλες ράτσες. Όχι μόνο κανείς, και Ροντβάιλερ και διάφορο. Και Λάση, πώς το λένε αυτό, τι είναι. Και επιμενικός γερμανικός. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το γαϊδουράγκαθο. Κόλεϊ είναι η ράτσα. Κόλεϊ. Φίλε, ειδικά όταν πότε, είναι με ωμέγα. Πότε θα ζω να σας μαθαίνω. Φίλε, τι να κάνουμε. Γυράσκουμε αίδη δασκόμενοι. Να, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, μόν πόντι. Έτσι. Φίλε, το σκυλί, ειδικά όταν είναι κόλεϊ και γράφεται με ωμέγα, φίλε, χειροκροτής. Λες πω, τι κόλεϊ είναι αυτό, ρε φίλε. Φίλε, ναι, γιατί λάση, το μότο της ομάδας πρέπει να είναι ένα. Όταν σου βάζουν εμπόδια, ταπηδάς μαζί με αυτούς που σου τα βάζουν. Μάλιστα. Νόμιζα ότι μπορούμε να αποφύγουμε την άλλη έννοια, αλλά ναι, το καταλαβαίνουμε. Όχι. Ναι, ναι. Τα πηδάς. Αυτοί που βάζουν το, την ώρα που άλλος βάζει το εμπόδιο, πηδάς και αυτό. Δηλαδή, πηδάς πάνω αυτό του. Αυτό το ακριβώς λέω. Είναι ο άλλος γονατιστός. Έχει τη στάση του υδραυλικού με την κολοχαράδρα και βάζει το εμποδιάκι και εσύ πας από πάνω. Γελάσε. Και πηδάς από πάνω. Βεβαίως, από πάνω. Ή αλλιώς μπορούμε να πει τον υπερπηδάς. Δηλαδή, τον πηδάς και είναι και υπέρ σου. Τον υπερπηδάς. Βεβαίως. Σαν το πίδημα, φίλε, δεν έχει. Ναι. Το ΠΑΟΚ TV, φίλε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω πεθάνει στο γέλιο χτες το βράδυ. Ναι. Μιλάμε, η Μυρλά να δίνει και να παίρνει. Okay. Έτσι. Ναι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι φέτος το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι μόνο νίκες. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Απέναντι τον άλλον δεν θα τον αφήσουν να χάσει ούτε στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Για Τζανταλίνα Μανταλίνα, βρε. Ούτε. Για Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ούτε σέντσερ θα τον αφήσουν να χάσει. Και ένα σέντσερ να του πέσει, θα πάνε και θα του το δώσουν. Ακριβώς. Δεν σου πω και με τόκο. Με τόκο, βεβαίως. Έτσι. Δεν θα τον αφήσουν να χάσει ούτε το χρόνο φέτος, του. Ούτε το χρόνο του να χάσει. Οι μόνες ήττες
του Γαύρου θα είναι με εμάς. Αρκούν για να γίνει αυτό που πρέπει. Αυτό ακριβώς. Αρκούν. Οι μόνες του ήττες. Έχουμε όλη την εβδομάδα, όλοι μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, Παύλε, να ασχολούμαστε με το μάτς της Κυριακής ή του Σαββάτου κάθε φορά. Όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, όλο το οικοδόμα, ο προπονητής, οι παίκτες, παραγωγή, οι οπαδοί, όλοι θα έχουμε να σκεφτόμαστε ένα μόνο μάτς και να λέμε όλη τη βδομάδα το νου μας, το νου σας ρε μάλια. Λοιπόν, εγώ παραπιπτόντως είδα χτες το... την ταινία που βγάλανε για τον Αντρέ. Περί το να σου πω αν και 52, δεν τρέπομαι να το πω. Τι να τραπείς. Εκεί που μπήκε μέσα, ναι, όπως έγινε και στην Τούμπα, όταν μπήκε μέσα, στο τέτοιο. Υπάρχει κάποιος που να μην άνοιξαν οι κάνουλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και το βράδυ εκείνο. Και όταν ξεκίνησε η χέστα, σήκωσε το κεφάλι ψηλά. Και μπαμπατέρα, σε ευχαριστώ. Αυτό. Φιλιά, Παύλε μου. Αυτό που με έκανε πάω και το έζησα αυτό. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ζουμουσού λέμε. Καλημέρα σας. Τρία εισιτήρια δίνουμε για τον αγώνα της Κυριακής με το συμπολίτη. Καλημέρα σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Παρακαλώ! Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Παρότι πριν ανέπτυξες με πάρα πολύ περιγραφικό τρόπο. Λοιπόν, είναι το κορυφαίο σου τηλεφώνημα. Όποτε θέλεις μπορείς να με διακόπτεις και να λες την άποψή σου. Μα πριν δεν σε διακόψα, σε άφησα και το ξεδίπλωσες όλο το επιχείρημά σου. Έχω μια απορία. Ναι. Ποια από τα χαιρετίσματά μου ακούστηκαν ή ποια δεν ακούστηκαν καθόλου. Τι σημασία έχει, τι είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Χρήστος, ο προηγούμενος, όχι, αυτός ήταν ο Παύλος νομίζω, έτσι. Ο Χρήστος να μου πει τι είναι το εντρυφό. Εντρυφό. Έχω κάποια κενά εδώ, ναι. Θα σου πω. Αλλά άλλη ώρα, ο Χρήστος θα το εξηγήσει. Είναι από την εντριβή, δηλαδή έχεις πιαστεί ρε παιδί μου, έχεις καθίσει δρομένος. Είναι αυτό που λέει πήραμε βεντούζες. Ακριβώς. Λοιπόν, βεντούζα. Λοιπόν, Κωστή μου, σίγουρα η καλημέρα στα ζουμουσάκια ισχύει και ειδικά στους εντριβανίσιους της παρέας. Εννοείται. Τώρα, μεγάλες στιγμές αυτή την εβδομάδα. Ιδιαίτερα, και αυτό εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές, τον θέλω τον συμπολίτη δίπλα μου για να τρώει τα χαστούκάκια με την καλή την έννοια. Βεβαίως. Γιατί χωρίς αυτούς δεν έχει άλλο το πέπερο η ζωή μας. Χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε το παιχνίδι ή πηγαίνουμε με αλαζονία, γιατί πέρσι υπήρξε μια τέτοια αντιμετώπιση και γι' αυτό δεν τους κερδίσαμε. Δεν πήγαμε όπως πρέπει. Θέλει το μαχαίρι στα δόντια. Αυτοί θα έρθουν να τα δώσουν όλα. Έτσι. Ένα αποτέλεσμα, φίλε, ισοπαλίας και ακόμη και αρνητικό, πάντα μπορεί να προκύψει, εντάξει. Ασχέτως που ήταν offside τον γκολ τους. Λέω τώρα. Όχι, δεν ήταν. Δεν το δέχομαι. Τι δεν δέχεσαι, λοιπόν, χθες το βράδυ, σε μια άλλη εκπομπή, ναι, χάρηκα βγήκε ένας και με κάποιο υπεύθυνο πόσο στο ποδόσφαιρό μας και δήλωσε αυτά που λέμε εμείς για αυτή τη βρωμιά που επικρατεί. Και δήλωσε και αυτός κατηγορηματικά και ήταν ένας από τη φωνή φαινόταν. Σοβαρός. Είχε τα χρόνια του ο άνθρωπος, ναι, και δήλωσε ότι και το γκολ του Βαρέλα δεν ήταν offside και με χαροποίησε γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ γραφικός, ναι. Υπήρχε κι άλλος. Και το είπα και χθες στην κουβεντούλα μας και το εννοώ από τη γωνία που είναι τραβηγμένο το πλάνο, ο άλλος δεν φαίνεται από το σώμα του Βαρέλα που σημαίνει ότι είναι πιο μπροστά από αυτόν. Σημασία έχει ότι ήρθε ο άλλος, λοιπόν, με το τσουλούφι. Και το έχωσε. Αυτό έχει σημασία. Αλλιώς θα μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα. Και είτε ήταν είτε δεν ήταν, αδερφέ μου Μένιο, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι η πρεμούρα και το φοβερό μάτι του Τζουβάρα, πώς το λένε αυτόν, και των υπολείπων. Εκεί μια χαρά βλέπουν, φίλοι. Όλοι το ίδιο. Μια χαρά. Του Μπαράλε στην πεναλτάρα δεν την είδε κανένας, έτσι. Όχι. Δεν μπορούμε να δούμε. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι η σύγκριση που γίνεται και θέλουν και κατηγορούν κάποια στιγμή το... δηλαδή πολύ χιδέα κατηγορούν το Σαββίδη ότι
υπενήσονται δηλαδή ότι θα πάρει λεφτά, θέλει να φάει λεφτά και δεν βλέπουν τον Μαρινάκη που αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει πουλήσει τους πάντες από εκεί, έχει πάρει 100-150 εκατομμύρια ίσως μόνο από τις πωλήσεις των παικτών. Ναι, δηλαδή, μην μπαίνεις καν σε διαδικασία να εξηγήσεις. Μην μπαίνεις καν. Εγώ ένας που πήγε χθες να μου πει κάτι, του είπα, ξέρεις πόσο θα πληρωθεί αυτός ο προπονητής? 2 μπραφ δόθηκαν στην Μπράγκα και 6 εκατομμύρια σύνολο. 6 και 2, 8 μόνο για τον προπονητή που δεν ξέρουμε αν θα πιάσει κιόλας και πόσο θα μείνει. Εγώ πάντως είμαι εντυπωσιασμένος από το TV ΠΑΟΚ, το οποίο θα μεγαλουργήσει, φίλε, χώρια που είναι πρωτοποριακό. Έτσι. Και τους δείχνουν για μια ακόμη φορά σε όλους τους κάτω. Έτσι. Οι οποίοι φυσικά δεν είχαν ανάγκη. Όταν άρπαζε, όπως είπες πριν από λίγο, 17 εκατομμύρια. Και είμαι περίεργος, Χωσέμη, και κλείνω με αυτό. Άραγε πόσους τους θα δίναν τα λεφτά? Μπορεί να ήταν και προκαταβολή, μία επιταγή με τη συμφωνία. Δεν το αποκλείω. Μπραφ ντούκου καρπός. Επίτρεψέ μου να χαιρετήσω τον Συντριβανίσκιο. Φιλιά! Γεια σου, Μένιο! Τώρα μπορεί να κλείσει η γραμμή. Δευτερολόγησες, αλλά δεν πειράζει. Πάμε, καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλο, να πάμε σε διάλειμμα. Οι δύο γραμμές που είναι μέσα. Καλημέρα σας. Ναι. Πολύ λακωνικός, πολύ. Έτσι γρήγορος. Πάρα πολύ περιεκτικός. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα, έπεσε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Τι κάνεις? Είσαι ο. Είμαι ο Σούπερμαν και είναι γραφτό να βρισκόμαστε μόνο στο σούπερ μάρκετ. Όχι, ρε φίλε, καλώς το Σούπερμαν. Καλώς το παιδί. Φίλε, ήταν η πρώτη γνωριμία εκεί. Θα συνεχίσουμε μάλλον μόνο εκεί. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται. Το Σούπερμαν βγαίνει ότι είσαι ο μαν που το συναντάω στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Για πες. Λοιπόν, Κωστή, εγώ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να το δω το ΜΑΤ το Σάββατο. Μόνο το έβλεπα στο ΠΑΟΚ σε ένα live που έχει. Ναι. Σημειότυπα. Ναι. Σε κάποια φάση μ' άκουσε όλη η καφετέρια, σε 2-3. Στο ακυρωθένη στο... Στου Κρέσπο. Το ακυρωθέν. Ναι. Μετά άρχισα να βρίζω, μετά με ξανάκουσε. Εντάξει, λέει αυτός τρελός, είναι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Περιγράφεις κάτι που το ζήσαμε όλοι μας, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που έγινε. Κρύο ντους, ζεστό ντους. Δεν θα πάθουμε ποτέ εγκεφαλικό. Είμαστε εκπαιδευμένοι, όλα καλά. Προχώρα. Έτσι. Και μια και για τον Άρη, για το μάτι της Κυριακής. Προσοχή, το μυαλό εκεί. Φυσικά. Και υπομονή. Τίποτα άλλο. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Σούπερμαν. Έτσι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καμία υποτίμηση, καμία αλαζονία σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά όμως σε αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζουν και αναπνέουν να έρθουν και να μας κόψουν βαθμούς. Με αυτό ξυπνούν, με αυτό κοιμούνται. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή δεν περιγράφουμε κάτι το οποίο είναι έτσι πραγματικό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκεφτείτε πέρσι για εκείνο το Χ, δηλαδή πόσο καιρό λέγανε για το Χ. Άρα είμαστε έτοιμοι. Καμία χαλάρωση, καμία πλαδαρότητα, καμία οχαδερφίστικη συμπεριφορά, έτσι, αυτό που λέμε δύο χρόνια τώρα. Ρε μπάλα, το νου σας ρε μπάλα, κανένα οχαδερφέ τώρα, εντάξει μωρέ αυτούς, όχι. Πάμε τέλος πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης με Sony καταπληκτικές τηλεοράσεις 4K Smart TV για να βλέπετε την Παοκάρα στο PAOK TV και όλα όσα άλλα θέλετε, καταπληκτική εικόνα, φοβερός ήχος, κορυφαίες στο είδος τους, νούμερο 1 η Sony τηλεοράσεις, Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, ψαρούκλες υπέροχες το πρωί, τάβλη με τον Ποσειδώνα το μεσημέρι στο πιάτο σας και ψαρικά και μύδια και καλαμάρια και τα πάντα όλα και καταπληκτικές συνταγές, φοβερές στα εστιατόρια που υπάρχουν στο χώρο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237-163 με το πιο νόστιμο παγωτό της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρείτε καταπληκτικές τούρτες, υπέροχα κεράσματα, καταπληκτικά πράγματα από την οικογένεια Νικολαίδη. Και βέβαια κρεατούμπα, πόντου 10, ψισταριά και ψητάκια μαγειρευτά, 926-740. Υπέροχα πράγματα από τον Βασίλη και τον σεφ εκεί, τον κύριο Γιάννη, που θα σας κάνουν να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζουμε, 3 εισιτήρια δίνουμε για τον αγώνα της Κυριακής. Γράφετε, FM αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Τι έχεις βάλει ρε Τιτάνα?
Τιτάνας γιος. Αυτός είναι λέει. Άνοιξε, άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε. Πεθαίνω όταν παίρνεις πρωτοβουλίες, να ξέρεις. Πεθαίνω. Όχι, θα σου κάνω ό,τι μου κάνεις. Κάποια πράγματα δεν μπορείς. Κάποια πράγματα δεν μπορείς. Όταν με παίρνει. Καλά σου βαρολογεί και δεν θα απαντάς. Φίλε, τι είναι αυτά που βάζεις πρωί πρωί. Ε. Πας για το ρεφρέν. Σε βλέπω, ετοιμάσαι. Θα κάνω τη ζωή μου και θα με μια χαρά. Ο τίτλος είναι στα βίβλια μας όλα. Δεν μπορούσε έτσι. Αυτό δεν θα κάνω τη ζωή μου και. Τι γίνεται. Αυτό είναι κίνημα, φίλε, ο σταρκηδισμός. Νομίζω 100% έτσι. Δηλαδή. Πραγματικά χρειάζεται μερικές φορές. Εδώ είμαστε, Ζούμπου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ξαναλέω, κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια για σας, 3 εισιτήρια για την κατάμεστη τούμπα που θα είναι λάβα. Να υποδεχτεί το συμπολίτη που έρχεται φορτσάτος. Βεβαίως, έλα όπως είσαι. Αυτό λέμε, έλα με φόρα. Βεβαίως, με φόρα έρχεται. Γελάς, γιατί γελάς κι όσοι. Γιατί γελάς. Δεν είναι αυτό, πραγματικά έρχονται με φόρα. Ελάτε. Σας περιμένουμε στην τούμπα, στην κατάμεση τούμπα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Για τα τρία εισιτήρια γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Να πω ότι λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, καταπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί. Εδώ και πολλά χρόνια, 705-750 τη λιβεριά, πεντανόστιμα, ξεχωριστά, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Το γκρέμισε και το ξανάχισε από την αρχή το μαγαζί ο Δημήτρης. Φυσικά Κλιμάρτ, αυτός ξέρει όσο λίγη τον κλιματισμό. Ο Κώστας και ο Σες, Κλιμάρτ, τηλεφωνήσου στο 917-46. Τα πάντα για ψήξη και θέρμανση, γιατί έρχεται και χειμώνας. Και βέβαια, Τέντα Home 35 χρόνια, οι τεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά. Για δυναμική ζελατίνα, για το φθινόπωρο που μπαίνει, για το χειμώνα που έρχεται. Για πέργολα, για τέντα, για μηχανισμούς σόμφι, τα πάντα όλα. Αυτοί ξέρουν. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Πάμε γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς στο στράτο. Καλώς στο φυσικοθεραπευτή μας. Λοιπόν, κάτι που ήθελα να σου πω και χτες και το ξέχασα, γιατί είπαμε πολλά και δεν υπήρχε χρόνος. Ναι. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι το γκολ του Βαρέλα είναι κανονικό. Διότι το replay το οποίο δείχνει στο VAR, η μπάλα έχει φύγει από το πόδι του Κρέσπο τουλάχιστον 40 εκατοστά. Ναι. Και όχι στην επαφή. Και ο παίχτης που είναι πίσω από το Βαρέλα δεν φαίνεται που ακριβώς είναι το πόδι του, ναι. Και απλά βάζουν μια γραμμή. Συμφωνούμε στο γεγονός ότι αυτοί βγάλανε αμέσως το συμπέρασμα και τρέξανε με ιδιαίτερη ζέση και σχόλη να δείξουν offside. Εγώ το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Θεωρώ ότι η γραμμή δεν είναι τοποθετημένη σωστά. Και θεωρώ ότι το replay από εκεί που είναι παγωμένο δεν είναι σωστό. Εγώ ξέρω ότι εκεί θέλησαν να χάσουμε τους δύο πρώτους βαθμούς μας. Προφανώς. Ξεκάθαρα. Και αυτό νόμισαν όλοι, γι' αυτό και τα πανηγύρια στο Καραϊσκάκης ακούστηκαν μέχρι την Τούμπα, φίλε. Έτσι. Μετά όμως τι έγινε. Μετά χλάτς! Με τη φράντζα, φίλε, μετά με το τσουλούφι. Μετά προσπαθούσαν να κάνουν μια κερκίδα, αλλά δεν έβγαινε η φωνή. Κάτι ενοχλούσε και στο λαρύγγι και στο βάθος. Κάτι ενοχλούσε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αμυγδαλές. Και μιας που είπαμε για Καραϊσκάκη, δεν ξέρω αν το είπε ένας φίλος ακροατής σε σένα ή το άκουσα από άλλη εκπομπή. Το τρίγωνο των Βερμούδων το ξέρεις. Το έχει πει φίλο Φραγκαντώνης εδώ χθες. 100% είναι δικό του, έχει το franchise, έχει τα δικαιώματα. Ναι, για προχώρα. Είναι το τρίγωνο των Μαϊμούδων, ρε φίλε. Έτσι. Εδώ το είπε ο Χρήστος χθες, φίλε. Και είναι φοβερό, πραγματικά. Δηλαδή, κάθομαι και το σκέφτομαι. Δηλαδή, μία Μαϊμού είναι τα πρωταθλήματα, μία τα κύπελα, μία και μία τα πέτσινα κόμματα. Και όμως, στράτο, και όμως. Βλέπεις γιατί είναι πρωτομαστόρια στην προπαγάνδα, γκρινιάζουν για το VAR. Και να μου το θυμηθείς, δεν θα ησυχάσουν. Άσχετο, με τους ξένους διαιτητές τι έγινε, ρε παιδιά. Με Έλληνα θα παίξουμε με τον VAR, αυτό να το ξέρεις. Γιατί έγινε, γιατί ρε παιδιά, τι έγινε. Γιατί προφανώς οι ξένοι διαιτητές δεν θα αρέσκονται σε replay από πλανάκι στα παιχνίδια. Και γιατί δεν σταυρώσανε νίκη πέρσι με ξένους διαιτητές, Και γι' αυτό, και γι' αυτό, αλλά να ξέρεις ότι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και στο λέω από τώρα, είτε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, είτε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στα play-off, θα σφυρίξει ο Πόουσον διαιτητές. Μάλιστα. Στο λέω να το ξέρεις. Το παλικαράκι αυτό θα το φέρουν, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο, Ναι, μόνο και μόνο για να μας εκνευρίσουν, φίλε, για να πάμε μέσα.
Μάλιστα. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Πιστεύεις εσύ ότι ο Μαρινάκης δεν έχει τις διασυνδέσεις να το κάνει? Καλά, αν δεν τις έχει αυτός, τότε... Και να καλωσορίσουμε τον κύριο Μαρινάκη στον κόσμο των media. Πλέον είναι ο ιδιοκτήτης της Νόβα. Για εσάς που νομίζετε ότι ακόμα δεν τελείωσε και συνεχίζεται. Καλά, γιατί άμα, το έχουμε πει πολλές φορές. Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις αυτό και θα κλείσω για να μην κρατάω και τη γραμμή. Θα δώσει 40 για το δάνειο των 300. Όχι, για τον... όχι. Ναι. Κώστα, άστα αυτό. Μην το μελετήσουμε καθόλου. Το πόσα θα πάρει και το πόσα θα δώσει είναι τελείως. Δεν με απασχολεί καθόλου. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που δεν είναι κρατικό, οι υπάλληλοι να μην απολυθούν, να κρατήσουν τις δουλειές τους και από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει με την τράπεζα. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι αυτό που υπέγραψε ο Ολυμπιακός με την Νόβα την τριετή επέκταση συνεργασίας. Αμέσως. Η οποία αυτή επέκταση είναι για 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατέτος. Το ξέρεις αυτό? Μάλιστα. Αυτομάτως δηλαδή η Νόβα θα έχει πλαφόν στις άλλες ομάδες ότι κοιτάξτε με δεδομαγγές. Με το που τελειώσουν τα τηλεοπτικά, ο Ολυμπιακός που είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας με τα 44 πρωταθλήματα και τα 73 κύπελα και τα 128 εκατομμύρια οπαδούς ανά τον πλανήτη, θα παίρνει 2,5 εκατομμύρια. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε βέβαια. Όχι, ισχύει και στο λέω με τα βεβαιότητα. Άμα δεν πιστεύω όχι, τίποτα από αυτού, Στράτο. Κώστα, άκουσέ με. Ισχύει και στο λέω με τα βεβαιότητα γιατί είδα πράγματα μπροστά μου επίσημα. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι το περίεργο της υπόθεσης. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την Νόβα, σύμφωνα με την οποία μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιοδήποτε κανάλι του εξωτερικού τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Μάλιστα. Δηλαδή, όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα εντός έδρας, μπορεί ο Μαρινάκης να πάει και να τα πουλήσει, ξέρω εγώ, στο BBC. Ναι. Μπορεί να πάει να τα πουλήσει σε ένα κανάλι στην Ισπανία. Σαν στην Αυστραλία, ξέρω εγώ, στην Αμερική, στον Καναδά. Εκεί που μόνο υπάρχει... στην Ελλάδα και στην Κύπρο απαγορεύεται. Μάλιστα. Να τα πουλήσει. Πολύ ωραία. Νόβα. Τέλεια. Έγινε, Στράτε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς στη Φραγκφούρτη! Λοιπόν, αυτό που ήταν offside στο goal ήταν η σταγόνη υδρότητα στο μέτωπο. Οι σταγόνες. Η ρόγα είπε ένας εχθές. Η ρόγα. Βεβαίως. Η σταγόνη υδρότητα στο μέτωπο ήταν έξεχαν από αυτή την γραμμή. Ο άλλος λέει, είπε, είχε ακούρευτα φρύδια. Είναι τα φρύδια όταν τα έχεις μεγάλα τα φρύδια. Ναι, περισσεύουνε, ναι. Παιδί. Πας στον κουράκι σου λέει, να τα πάρω λίγο τα φρύδια σου. Πάρτα. Πάρ τα φρύδια μου, του λες. Βάλ την τσατσάρα και πάρ τα με το ψελιδάκι. Αυτό εννοώ. Και αυτό που μ' αρέσει που συνεννοούμαστε. Ναι. Αυτό που πήρα και θέλω να δηλώσω δημοσίως είναι ότι εσείς τα εισιτήρια τα αγοράζεις τις 11 η ώρα, εγώ τις 10. Ψ, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Ήρες, είναι το μόνο πράγμα που είμαστε μπροστά. Α, μπράβο, ναι. Έχεις μπει ήδη. Περιμένω την κάρτα, την έχω στο χέρι, το τηλέφωνο έτοιμο, ναι. ένα enter θα πατήσω μετά και θα αυτό μπω. Αυτό είναι. Τίποτα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό. Το καταδύναμε από όπου είμαστε και όπου μπορούμε. Φυσικά. Φυσικά. Η ιστορία αυτή με το ΠΑΟΚ TV αφορά σε όλους μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, αφορά όμως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τους ανθρώπους στο εξωτερικό που έχουν βάλει τον ΠΑΟΚ μέσα στο ίδιο τους το σπίτι πλέον με μία απλή κίνηση. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Έτσι. Στο πιο απομακρυσμένο φυλάκιο που μπορεί να φυλάει τους πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Υπάρχει ΠΑΟΚτσής εκεί και θα βάλει το ΠΑΟΚ TV να δει την ομάδα του, την καψούρα του, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Το ξέρετε εσείς, το ζω επειδή μιλάω με τα παιδιά στο εξωτερικό, Κώστα. Πόσο κοντά ήρθατε ξαφνικά, ακόμα πιο κοντά μάλλον, να το πω πιο σωστά. Και ξέρεις ποια είναι η ωραία ιδέα σε όλο αυτό το κόλπο? Ότι μπορούμε να βάλουμε νοητή τρικλοποδιά και δεν μπορεί να σφυρίξει κανένας. Κανένας, φίλε. Αυτό ήταν το άδειασμα, δεν μπορούν. Τι να κάνουν, να κόψουν το ίντερνετ. Τι να κάνουν. Μην τους βάζει ιδέες. Μεγάλο άδειασμα. Ρε, και εταιρεία ίντερνετ θα κάνουμε, ρε. Και δορυφόρο θα βάλουμε. Και application θα βάλουμε, να πούμε. Και δορυφορικό ΠΑΟΚ TV θα γίνει. Μη στεναχωριέστε για τίποτα. Όλα εδώ, δύναμη να έχουμε. Και από εκεί που είναι ο Ιβάν, μπορεί να στείλει κάποιον δορυφόρο, ΠΑΟΚ δορυφόρος, να μην μπορούν να κλείσουν και δορυφόρο μετά. Ακριβώς. Και ξέρεις γιατί δεν παίζουν οι ξένοι διαιτητές στο ΠΑΟΚ Άρης? Για πες. Είπαμε, σφυρίζουν οι ξένοι διαιτητές μόνο με μεγάλες ομάδες. Γεια σου, Κωνσταντίνε! Άντε, ζούμε σου, παιδιά. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Γιατί με ήρθε ερώτημα, λέει ο Λάκης. Πέρσι δεν μας σφύριξε ξένος. Μας σφύριξε ξένος. Έπαιξε με τον Άρη πέρσι. Ξένος δεν σφύριξε πέρσι ιδιωτής. Νομίζω ξένος, παιδιά. Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Ξένος και στο ένα ναι, και ναι, στο άλλο. Ναι, ξένος, θυμάμαι και στα δυο. Ναι. Ξένος διαιτητής ήταν. Είπε όμως αυτός που έχουμε εδώ, ναι. Ότι θα μειώσει τους ξένους διαιτητές. Τώρα τι εννοεί ο ποιητής, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα είναι, ξένος, θα έχει ή Έλληνα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν μ' αρέσουν αυτές οι μειώσεις. Τους κακοφάνηκε πέρσι που υπήρχαν διαιτητές που κάνανε και οι ξένοι λάθη. Έτσι. Στο μάτς με την ΑΕΚ κάτω, με τη Χάρτινη σε εμάς, μας αδίκησε ο διαιτητής. Ήταν κακός διαιτητής. Έτσι. Αλλά είδαμε και καλούς διαιτητές. Ο Ισπανός που μας φύριξε εδώ με τον Γαύρο, ας πούμε. Ακριβοδίκαιος. Είδαμε και καλούς διαιτητές. Όλα αυτά είναι βήματα. Λόγω ΒΑΡ τώρα δήθεν. Δεν πειράζει, ας είναι. Ναι, ότι εντάξει, τώρα σας αναφέρουμε τα μπουμπούκια πίσω, τους όπουλους. Πάντως γεγονός είναι ένα. Ότι καταρχάς να ξεκινήσω από το ΠΑΟΚ TV. Το ΠΑΟΚ TV είναι και θέσεις εργασίας. Και αυτές οι θέσεις εργασίας μπορούν να πολλαπλασιαστούν, να γίνονται και εκπομπές μέσα σε αυτό. Και το 70 μπορεί να γίνει 90, αλλά σίγουρα όμως να είναι όποτε θέλει κανείς όλη μέρα να παρακολουθεί εκπομπές. Όπως και όλα αυτά που γίνονται τα βιντεάκια, τα πανέμορφα, οι ταινίες. Υπέροχη. Και οι ταινίες και θα έχει και όλο θα εμπλουτίζεται αυτό. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, φιλάρετε. Δηλαδή δεν ξεκίνησα με το Μάιο να πούμε ότι ξέρεις από το Σεπτέμβρη θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρακτικά ευνηδιάστηκε ο οργανισμός, αλλά και από πλευράς προμόσιων και προετοιμασίας ψυχολογικής όλων μας ήταν κάτι που προέκυψε και έπρεπε να τρέξουμε πολύ γρήγορα καταστάσεις. Και όλο και βελτιώνεται όπως βλέπετε. Κωνσταντίνε, να ξέρεις ότι εδώ η τεχνογνωσία την έχει η Αθήνα, γιατί έχει όλα τα μεγάλα κανάλια. Οπότε αυτή τη διαδικασία είναι καιρός να την αποκτήσει και η Θεσσαλονίκη. Πάντως, και αξίζει τον κόπο να έχουμε πολύ καλούς τεχνικούς και πολύ καλά να μπορεί να επανδρώνεται μια πανελλήνια. Εδώ τώρα πήγαμε και σε παγκόσμια. Παγκόσμια, τι πανελλήνια. Μπορεί ο άλλος στο Ακαπούλκο να πούμε. Μπορεί στα Πουαπούα, μπορεί οπουδήποτε. Όπου υπάρχει διαδίκτυο. Είναι μια παγκόσμια ομπρέλα ΠΑΟΚ, φιλάρετε. Οι 38 αγώνες χωρίς ήττα, με 4 όλο και όλο ισοπαλίες. Η μία ήταν από τον συμπολίτη, το ναι. Υπερηφανεύονται. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα, ότι αυτό το πράγμα είναι η δεύτερη ομάδα που το κάνει στην Ελλάδα. Η πρώτη στα χρονικά είναι ο Ολυμπιακός. Θα ήθελα λοιπόν... Τι έκανε ο Ολυμπιακός, έκανε pay-per-view? Όχι, όχι. Έχουν 50 τόσους αγώνες που είναι χωρίς ήττα. Α, νόμιζα για τα τέτοια λέξη. Ναι, όχι, όχι, τα 38 παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Σπάσαμε του Βάζελου ένα ρεκόρ που είχε, δεν θυμάμαι πόσα μάτς. Λοιπόν, και τώρα πάμε για το άλλο. Okay, το όλα αυτά είναι... Έχει ο Ολυμπιακός ναι. Όμως... Καλό είναι να το αναζητήσουμε. Τι αναζητήσεις. Γιατί, γιατί ήταν από το ένα παιχνίδι που είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ μέχρι το επόμενο παιχνίδι που είχε χάσει πάλι από τον ΠΑΟΚ μες στην Τούμπα. Ήταν η εποχή του 70 που ενώ ήταν αίτητος, το αίτητο το σπάγε η Τούμπα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό έγινε πολλές φορές. Έτσι είναι ακριβώς. Σαν να είναι δηλαδή μια ομάδα που να μπορεί να έχει αίτητο για χρόνια και να μην μπορεί να το αποκτήσει εξαιτίας μιας άλλης ομάδας. Έτσι. Αυτό πονούσε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Και τους πονάει και να ακόμα, ξέρουμε, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν περνούν έτσι εύκολα. Αυτά ξεχνιούνται. Αυτό που έγινε πέρσι, φιλάρετε, δεν μπορούν να το χωνέψουν με τίποτα. Και πρόπερσι και πέρσι. Δεν μπορούν. Θα σκυλιάσουν φέτος. Γράψτε το. Δεν είμαι ούτε πεσημιστής, ούτε κινδυνολόγος, το ξέρετε πολύ καλά. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι στα παπαγαλάκια που συνεχίζουν και στα φιλικά το λέγανε και παντού, σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο ασταμάτητος Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον νικήσει κανένας, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα τον νικήσει κανένας και θα δούμε μετά τι έχει να γίνει. Αλλά το ζήτημα είναι... Το ζήτημα είναι ότι με τον Αστέρα Τρίπολης θα μπορούσε να έρθει χι το μάτς και να ξεκινήσει την πρεμιέρα με μια ισοπαλία και δύο χαμένους βαθμούς. Άμα έτσι. Είναι να είναι ασταμάτητος έτσι, το ξέρω έτσι, και εγώ. Έτσι, φίλε, το ξέρουμε τον κόλπο. Χαίρομαι πολύ. Ντεμέκα σταμάτητος.
Τέλος γεια πάντων. Και χαρά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Θυμίζουμε Ελλάς Auto Service 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη μας. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, η οικογένεια Χατζοπούλου με την εγγύηση της Ελλάς Service έχει κάνει ένα καταπληκτικό συνεργείο. Έχει μαζέψει μαστόρους Dream Team από τα καλύτερα συνεργεία. Και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και υγραεριοκίνηση και τμήμα ελαστικών και συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά. Καλέστε και κλείστε για μικρό ή μεγάλο σέρβις και σας έχει και αυτοκίνητο για να κινηθείτε αν μείνει παραπάνω από μία μέρα μέσα στο χώρο, στο συνεργείο. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα ρε Κωνστάκη, καλώς καλά, τον Γόργο Φτεροπόδαρο! Καλή εβδομάδα σε όλους, εχθές δεν σε πήρα. Έλα Κωνσταντίνε μου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα χρόνια μου πολλά σε όλους τους εορταζόμενους σήμερα και τις εορταζόμενες. Ναι. Λοιπόν, ακούω τώρα αυτά που λέτε. Σήμερα δεν σ' άκουσα πολύ Κώστα γιατί σε πήρα λίγο έκτακτα και από χτες. Θα τα ξαναπώ αν θέλεις. Όχι, δεν χρειάζεται. Πού θα λέμε τα ίδια. Μπαίνετε στο zoomusu.gr, στο σαϊτάκι μας που ανεβαίνουν οι εκπομπές και χωρίς διαφημίσεις κιόλας. Κομμένες, ναι, ραμμένες. Ναι, ναι. Μεγάλος Νίκος Μανουκίδης. Αδερφός. Ωραία πράγματα. Να πολλές φορές δεν έχουμε τι να κάνουμε, ακούμε τις εκπομπές. Βεβαίως. Όσες δεν προλαβαίνουν, δεν τις προλαβαίνουν. Άλλοι με δουλειές. Άλλοι δεν ξυπνάνε. Yeah, άλλοι δεν έχουν. Δουλεύει, άλλος θέλει, άλλος. Okay. Αν για το ξύπνιαμα εμείς να βρει, από τις 5 ώρα ξυπνάνε. Έχουμε μας γίνει τώρα. Λοιπόν, φιλαράκι, άκου να δεις. Άκουγα χθες λίγο τον αδερφό μας στο στράτο που είπε κάτι πραγματάκια. Δίκιο έχει να έχει ανησυχίες στο παιδί όπως έχουμε όλοι. Φυσικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα η ομάδα δεν βρήκε τα πατήματα. Δεν ξέρω με τα όλοι πατήματα μας. Με αυτά. Όλοι μας. Όλοι μας. Και λέω όλοι κάτι. Μας. Οι άλλοι πετάνε. Άσε να πετάνε. Εμείς είμαστε στο 60%. Έλεγα χτες δύο παλικαράκια. Ούτε πετάνε, ούτε πετάνε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Κώστα μου. Τι πετάνε. Παίζουν καλύτερα. Τι, επειδή κέρδισε τον Βόλο. Έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή, μην τρώμε και αυτό το παραμύθι. Δεν πετάει κανένας. Επίσης, είναι σε καλύτερη κατάσταση φαινομενικά. Από ό,τι ήταν πέρσι. Είναι. Ναι. Όντως. Είναι σε καλύτερη. Δεν αντιλέγω. Κατάσταση. Είναι. Αλλά μην δημιουργούν. Αυτό που δημιουργούν. Αμάνα αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχει κανένας φόβος. Α, εμένα φόβος. Δεν με πειράζει που πετάνε τώρα. Άσε, γιατί έκαναν μια παγίδα φέτος. Έστησαν μια παγίδα με τα play-offs. Λοιπόν, και θα πέσουν αυτοί μέσα, να ξέρεις. Αυτοί θα πέσουν μέσα. Φέτος εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά στο τέλος. Βέβαια, μέχρι εκεί, τότε. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι σε ένα μηνάκι επιστρέφει ο μεγάλος Μαωρίσιο. Σε ένα διμηνάκι Μαωρίσιο, επιστρέφει ο μεγάλος Αντρέ. Θέλω να είμαι εκεί. Μπορεί να είμαι εκεί. Εκεί ψηλά. Αν όχι πρώτος, να είμαι δίπλα του. Να νιώθει εκεί. Δίπλα ότι είμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε, φίλε. Εκεί μπροστά θα είμαστε. Άσε που πιστεύω ότι θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση το Δεκέμβριο. Και υπάρχει τρόπος να αποφευθεί το financial fair play με έναν μπράβο, δανεισμό, ναι, ας πούμε. Αυτό το θέμα με τον αποκλεισμό τώρα, ναι, κατάλαβες. Αυτό αφού είναι, δεν ναι. Έγινε αυτό που έπρεπε το καλοκαίρι, να γίνει με μία πολύ δυνατή κίνηση, ας πούμε. Λέω, εικάζω, ναι, δεν έχω πληροφορία. Ναι, κάτι θα γίνει. Λέω. Ρε Κώστα, εγώ απορώ, κάνουν σύσκεψη τώρα για το VAR, λέει, θα κάνουν. Δηλαδή, σπρώχνει στο γάβρο στην πρώτη αγωνιστική. Σπρώχνει την ΑΕΚ με τον αυτόν, πώς το λένε, με το Βράνιες. Ναι. Το παίζεις χαρτορίφερα στο Ολυμπιακός, ναι. Βόλος, όπως η Βασιλιάδου με τον Αυλονίκη. Ναι, ναι. Ποια κάρτα να βάλουμε και να βγάλουμε. Βεβαίως. Βλέπεις τη γραμμή, ρε ΑΕΤΕ, μεγάλη να πούμε με 10 μάτια. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις τη γραμμή το τσουλούφι του Βαρέλα. Τη ρόγα. Τώρα σας έπιασε η πρεμούλα να πούμε, κατάλαβες. Βλέπεις ότι και ο Αυγενάκης μέσα, γιατί και αυτός ναι, είναι μέσα, και έτσι, μέσα. Τι κάνουν τώρα, θα κοιτάξουν να απαξιώσουν το ΒΑΡ, γιατί το ΒΑΡ είναι ένα αγκάθι για αυτούς. Είναι θέλουν να γυρίσουν στις παλιές εποχές με τους όπουλους που αλώνιζαν και έπαιρναν τα πρωταθλήματα. Ο Αλεξανδρής δεν το είχε πει. Ας το λοιπόν, φίλε, φιλαράκι, η παράγκα να ανεβιώσει. Εγώ στο λέω από τώρα και να το κλείσω. Ψάξτε για το δεύτερο. Αυτά που ξέρατε ξεχάστε. Αγόρι μου. Ψάξτε το δεύτερο τρίτο, πάτε και έτσι, από τον Απρίλιο για τη Μύκονο. Ψάξτε για το δεύτερο, αφήστε το πρωταθλήμα. Τελείωσε. Φιλιά Κωνσταντίνε μου, φιλιά ζούμου σου αδερφέ μου. Ζουμου σου. Πάμε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Θυμίζουμε. Κληρώνουμε 3 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Συμπολίτης. Στο ναό την Κυριακή. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Επιστρέφουμε. Έλα.
Ρίχτα, έλα, 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 έλα. Στείλε, είπα όταν θα περνάτε εδώ. Έλα. Καέρ στα περμητίδο λεβαντάρς και σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, σε περιμένω την Κυριακή. Έλα, 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 έλα. Σε περιμένω την Κυριακή. Γεια σου Μένιο μου, λεβέντη μου, που δεν κατάλαβα σήμερα γιατί βγήκες και τι είπες. Το πρώτο τηλεφώνημα. Ναι. Γεια σου Παυλάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γεια τι σου, Παυλάρα. Γεια σου Συντριβανίσια. Χαιρετισμούς σε όλους. Όλα τα ζουμουσάκια σε μας. Όλα τα ζουμουσάκια. Όλα τα φιλαράκια, όλα. Χαιρετίσματα. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Παυλούκο. Άντε. Πάμε γραμμές, έτσι να έρχεστε. Όταν περνάτε από κάτω να ανεβαίνετε, να λέμε ένα γεια. Να λέμε ένα γεια. Δεν βάζουμε εισιτήριο. Αγόρι μου. Αγόρι μου, έχεις γίνει στυλάκι. Στυλάκι, δες τι ωραία που εφαρμόζει επάνω σου φανέλα, φίλε. Ζουμου ζου φανέλα, αγόρι μου. Χέλι, χέλι, χέλι. Φιλιά, γεια σου Παυλούκο. Φιλιά. Γεια σου Παυλούκο. Πάμε, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς στο Γιώργο. Γιώργο! Λοιπόν, αποφάσισα να παίρνω τελευταίος τώρα για να προλαβαίνει να παίρνει το φιλαράκι μου ο Μένιος. Ναι. Ο Τσουκνίδας. Ναι. Και όλοι, όλοι παρέα. Όλοι παρέα. Όλοι παρέα. Λοιπόν, τζάπα συζητάμε, το κατεστημένο αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ναι. Ξέχασα να πω την Κυριακή, στην αθλητική Κυριακή, το δίδυμο της συμφοράς που ήταν, που παρουσιάζει την εκπομπή. Φοβερό σακάκι ο ένας, έχει μια φλοκάτη γιαγιά μου στο χωριό, είχε σκορεμένη. Στο τζάκι. Λένε σε μια δόση των σκόρερ των δύο τερμάτων μεταξύ μας, ναι. Μεταξύ Ατρομήτου και Πάου το Βέλγιο, λέει, και πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό, το πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Εκεί να το βγάλει με το τσιγγέλι. Ναι, ναι, ναι. Με το τσιγγέλι. Και μπράβο το παλικάρι, όχι, λέει, υπάρχει και ο Πάου και τα λοιπά. Βεβαίως, μίλησε... Ναι, αυτή έχει ξανά. Ναι, καθίστε ρε παιδιά να πούμε. Γλεντάω με τις φάτσες τους. Υπάρχει φωτογραφία στο διαδίκτυο, Γιώργο μου, την ώρα που αγκαλιάζει ξέρω, ο Μάτος στο Φερέιρα, που είναι δίπλα ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου και λοιπόν, είναι μεγάλη Παρασκευή. Να σε πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Επί 7 ετίας, όταν υπήρχε ο τηλεοπτικός σταθμός της ΙΕΝΕΔ. Ναι, επί Χούντας. Επί Χούντας, ναι. Επί ευθέτειας, επί Χούντας. Ναι. Υπήρχε ένας ο οποίος έκανε τέτοια προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος. Έλα, δεν το πιστεύω. Είχε τέτοια πράγματα τότε. Ναι, 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 ναι. Υπέρ του καθεστώτος και έτσι είναι και αυτοί. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Η περιγραφή στο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ σε κρατικό κανάλι. Λες και ήταν φενταγίν βαμμένος με τα χρώματα, τα μπλε και τα άσπρα. Ο Μπακόπουλος είναι προκλητική, παιδιά. Χθες το βράδυ. Ρε, κρατήστε, κρατήστε έστω τα προσχήματα. Δηλαδή θέλει μήπως να χαρεί και να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έλεος, ρε παιδιά, ούτε τα προσχήματα. Και η ώρα μία τα μεσάνυχτα επανάληψε το παιχνίδι με τον. Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Και είχε καλύτερη λοιπόν περιγραφή στην επανάληψη. Βελτιώθηκε. Το πρώτο που έχει βάλει ο Ατρόμητος και έχει ακυρωθεί, ναι. Το πώς έχει φωνάξει, ναι, αυτός, ναι, ναι, ναι. Ενώ στο δικό μας, όταν έχει γίνει γκολ. Το ψιλοπνίγουμε. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή επιτέλους σταματήστε να είστε, τι να πω, τι να πω, τι να πω. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Οι έτσι άνθρωποι δεν παίζονται, δηλαδή με το ζόρι. Να μας πούν ότι ξέρεις ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα πάνε να καλύψουνε του Παναθηναϊκού. Το πρωί γύρισε η κοπέλα στην ΕΡΤ και γύρισε και λέει τα πρέπει, λέει, άστρο λέει αυτά, να βάλει, λέει, ο κύριος, λέει, δεν ανέφερε το όνομα του Αλαφούζου, να βάλει και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να βγάλει λεφτά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ξέρω ότι σε αυτό το συνονθήλευμα το πράσινο, στο χωριουδάκι αυτό, η Νόβα έδωσε 5,5. Για να βλέπουμε τον Ινσούα, τον Χατζη Παπαρίδη, τον... 4,750. Κατάλαβες. Σε εμάς έδωσε 4,750. Δηλαδή από σου λέει, ξέρω, είσαι χειρότερος από αυτόν. Αυτόν τον αποτιμώ τόσο, 5,5, εσύ που είσαι ο αίτητος πρωταθλητής, ο δισταμπλούχος, εσύ που είσαι με αυτή τη δυναμική, με αυτά τα νούμερα, δεν είναι ότι το λέμε εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ. Τα νούμερα πέρσι εκτοξεύονταν κάθε φορά
που το κανάλι τους έδειχνε τα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, έρχεται και σου λέει σε βάζω έκτο, έβδομο. Και μας βγάζει ανακοινώσεις η Νόβα για τις τρεις... Αυτός ο Παναθηναϊκός, τώρα έτσι όπως είναι παίρνει 5,5 εκατομμύρια. Όχι ρε παιδιά. Ούτε για 500 χιλιάρια είναι. Και πολλά λες. Και πολλά. Έγινε Γιωργάρα μου. Να είστε καλά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτ. 23-10-287-888. Φιλιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλημέρα σα. Τι γίνεται? Αυτό το Παναθηναϊκό παίζει και ο γνωστό Χατζηγραβατίδη. Που... Αυτό που συνέχεια τον αναφέρω, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ο δικό σου παίζει. Λοιπόν, μάλιστα. Είμαι. Γελάμε, αλλά είναι πραγματικά σε αυτό το Παναθηναϊκό. Ναι. Ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά παίζει ναι. 3-4 πραγματάκια που ξέρω, τα λέω. Ναι. Ο δικό μα ο πρόεδρο δεν είναι υπόδικο για καμία. Όχι. Ούτε ακυβέρνητα καράβια, ούτε εγκληματικές οργανώσεις. Είναι χοντρός, που είναι χοντρός ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι αλήθειες που ξέρω. Θα τις λέω σχεδόν κάθε μέρα, μπας και πάρουν μπρος οι πένες εδώ τα πληκτρολόγια, που δεν βλέπω να γίνεται κάτι ας πούμε. Το σάντουιτς είναι ακριβό φαίνεται και ο καφές. Δύσκολα. Ναι, δύσκολα τη βγάζουν τα παιδιά. Πολύ, πολύ δύσκολα. Δεν κατηγορώ όλους, δεν τους τσουβαλιάζω. Όχι βέβαια. Αλίμονο. Για όλα τα πράγματα δεν κατηγορούμε. Και να σας ενημερώσω για το... Κάποια στιγμή είχε πει για το πανό. Ναι. Που δεν έμπαινε και αυτό. Το πανό θα μπει σε προσθήκη στο σύνδεσμο. Θα αποσυρθεί αυτό. Μέχρι να γίνει όμως το καινούριο θα προσπαθήσει να αντέξει και άλλα χρόνια. Μάλιστα. Τη θύρας 4. Αυτά είναι η ιστορία. Ψάχνουν τα παιδιά να βρουν έναν να κάνει ένα ίδιο ναι. για να αποσυρθεί αυτό σε ναι. προσθήκη στο σύνδεσμο να είναι εκκλησιακό πλέον. Κάποια στιγμή, και δεν είναι αυτό της παρούσης μεν, αλλά είναι πάντα μέσα στο μυαλό μας, ένα μουσείο ΠΑΟΚ στο οποίο θα μπορεί ο πιτσιρικάς που... Τον παίρνω από το χέρι και τον πηγαίνω στο γήπεδο. Ο παίκτης, ο καινούριος, ο ξένος που έρχεται, να βολτάρει και να δει μέσα. Από το πιο απίθανο πράγμα, από ένα κομμάτι από τη σπασμένη κανάτα του Τσαρπανά, έτσι. Από ένα πανί το οποίο ήταν ένα πανί που σκούπισε τον υδρότα του. Από ένα απόκομα εισιτηρίου που έσπασε η παράδοση από τον Ολυμπιακό, γιατί ας πούμε. Υπάρχει πολλής κόσμος που στο σπίτι του κρατάει σαν φυλαχτό παντοτινό, ειδικά κρατάει από τους παππούδες, κρατάει την ιστορία του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι κανένας δεν θα έχει αντίρρηση να τα δει αυτά σε μια γυάλινη προθήκη, σε μια τζαμαρία, με σε μια βιτρίνα. Θα το κάνει κιόλας, έτσι, όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει, φαντάζομαι, με την καινούρια τούμπα. Έτσι, εκεί θα υπάρχει... Και εκεί που μας βάζουν και τρικλοποδιές πάλι. Άκα, εκεί εννοείται βέβαια. Ναι. Σου λέει έλα στο Καφτατζόγλιο. Φτιάξε τα έργα, πλήρωσε και νίκη, να μου μείνει και τα έργα 2 εκατομμύρια. Κοίταξε, εντάξει. Μπορεί να είμαστε ό,τι είμαστε. Μαλαμπίπιδες δεν είμαστε. Εγώ λέει Πόντιος είμαι, από το άλλο δεν είμαι. Ακριβώς, ακριβώς. Είπαμε. Απλά το μουσείο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, που μπορεί να είναι παιδιά από τα πιο πιθανά πράγματα, έτσι. Το καφέ, το καφέ, φίλε, το καφέ δερμάτινο του Σάντος, εγώ σου λέω, μπορεί να είναι. Ο σκούφος του Λουτσέσκου, όποιος έχει περάσει. Κάτι το οποίο να είναι συνυφασμένο, έτσι, που μπορεί να είναι όπως είπες, απόκομα εισιτηρίου, μπορεί να είναι τίτλοι, μπορεί οτιδήποτε. Εμείς πρώτοι, λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο, που ξέρω τα παιδιά έχουν μία μπάλα συγκεκριμένη, η οποία είναι κοιμήλιο ιερό αυτή η μπάλα που έχουν μέσα στην τζαμαρία. Έτσι, εμείς πρώτοι, φυσικά εννοείται, πρώτοι θα περιμένουμε, λέει, το μουσείο. Και να σας αυτό. Πω και κάτι. Λέμε κατά καιρούς ιδέες, είπαμε και για τον Αετό. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό πολλά, πριν το, πολλά είπαμε, πριν το δούμε τώρα, σαν εκπομπή. Και δεν διεκδικούμε τίποτα. Να γίνει το σπίτι. Ναι, το σπίτι. Το σπίτι για να το επιπλώσεις πρέπει να γίνει πρώτα. Πρώτα, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Και το λέω συνέχεια, το τονίζω για τους περίεργους. Που δεν είναι δική μας, είναι από απέναντι. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Τίποτα. Θέλουμε να δούμε τον Αετό με τις ασπρόμαυρες κορδέλες, το ασπρόμαυρο αυτό υπέροχο πλάσμα να πετάει πάνω από τον ουρανό της Τούμπας. Θα το δούμε και θα γίνει. Και απλά θα νιώσουμε μια ικανοποίηση που το ξεσηκώσαμε αυτό το θέμα.
Θέλουμε να δούμε μουσείο του ΠΑΟΚ για να μπορεί η νέα γενιά να μαθαίνει. Και θα, γίνει, και θα γίνει και αυτό και όλα θα γίνουν. Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, και θέλω να πω στους συνοπαδούς, μην ασχολείστε με σκουπίδια. Τελείωσε. Θα πάμε την Κυριακή, θα παίξουμε, θα κερδίσουμε και θα φύγουμε. Μην ασχολείστε και κάνετε διαλόγους και τέτοια. Μην μπαίνετε στη διαδικασία. Δεν χρειάζεται ούτε να προκαλούμε. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει κανένας λόγος. Μην πέφτετε σε αυτό μην αυτή την παγίδα. Δηλαδή μην κατεβάζετε το επίπεδο δεν χρειάζεται. Του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται. Κατανοούμε αυτά. Πόσο πολλοί θέλουν να κερδίσουν, να έρθουν να μας κάνουν ζημιά. Βεβαίως, το κατανοούμε. Εμείς να είμαστε αυτοί που πρέπει, με το μαχαίρι στα δόντια. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Ειδικά. Με την ποιότητά μας, Κωστή, θα κερδίσουμε. Ακριβώς. Με την ποιότητα, με τις μονάδες μας. Έτσι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Φιλιά πολλά! Λοιπόν, ζουμουσού! Ζουμουσού, Παναγιώτη μου, σε χαιρετώ! Φιλιά, φιλιά στο Λάκωμα. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Χατζηγραβατίδης εδώ! Όχι ρε φίλε, κοσόρτσιουμ! Παναγιώτη, ήξερα το μικρό σου, αλλά δεν ήξερα το επίθετο σου! Έμαθα ότι παίρνω την Νόβα, ρε γάμο. Πολύ καλό, πολύ κάνω καλή είδηση αυτή. Έχω να τονίσω κάτι, Παναγιώτη. Θα τα οικονομήσω. Λέω το εξής. Αν έρθει ακροατής με την ταυτότητά του που θα λέει Χατζηγραβατίδης, θα τον στείλω στις Θερμές Τριήμερο. Θα τον στείλω να πάρει τάμπλετ στην Ηλεκτρονέτ, να φάει στη Λαδόκολα, να πάρει ξέρω εγώ γυαλιά από το Μανολόπουλο, ψάρια, τέντες. Μην ρίχνεις ιδέες γιατί είναι κάτι σακάλια που μπορούν να του κάνουν. Τι να κάνει, θα τι με πλαστεί ταυτότητα. Χατζηγραβατίδης, τον οποίο τον αναφέρω είναι χρόνια. Δηλαδή ένα όνομα έτσι μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει ο Χατζηγραβατίδης και έρθει, φαντάζομαι παπιλιόν θα φοράει για ξεκάρφωμα. Η Ζιβάγκο. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτόν βλέπω στο ίντερνετ αυτές τις μέρες, αυτόν το ρεπόρτερ που είναι μπροστά στον πανηγυρισμό του ΜΑΤΣ. Αυτόν ο διευθυντής του που τον στέλνει στον ΠΑΟΚ, πρέπει να τον έχει μεγάλο άχτη. Βασανιστήριο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο άνθρωπος, αλλά τον τυρανάει πολύ... Βασανιστήριο δεν είναι. Δηλαδή η φάτσα, παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Πρέπει να μπείτε στον τοίχο μας, στον αθλητήριο Ζουμουσού, να το δείτε. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι, έχω αιμορροίδες, με έχουν χτυπήσει τα παπούτσια, ζαλίζομαι, έχω ναυτία, έχω καταράκτη. Είναι όλα αυτά που όλα σε μία φάτσα. Σε μία φάτσα. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω και το εξής, αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως. Γι' αυτόν στην Χούντα που έκανε την περιγραφή λεγόταν Γιοργαλάς. Αυτός, το μότο του ήταν ο αντικομουνισμός ως άρνηση της αρνήσεως αποτελεί θέση. Μάλιστα. Και περιέγραφε αγώνες ποδοσφαίρου. Όχι, αυτός έβγαινε στην ΙΕΝΕΔ και σε έκανε πλήση εγκεφάλου. Μάλιστα, εντάξει, λογικό. Δεν τον πρόλαβες. Δεν τον πρόλαβες. Πού να, 71 είμαι γεννημένος. Ήμουνα παιδάκι, πού να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Φιλιά σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Κοσόρτσιου. Και με αταλάντευτη στοχοπροσύλωση την Κυριακή. Αυτά που λες, φίλε, τρελαίνουν την πηξίδα μας, τα ξέρεις. Ενθουσιάζουν τον γυναικείο πληθυσμό της εκπομπής. Με αυτά, πολύ φίλε, κάνεις μεγάλο σώμα. Βεβαίως, αλίμονο. Φιλιά παρά πολλά. Άντε, για χαρά. Φιλιά, πάμε, καλημέρα σας. Για λίγο ακόμα, τρία εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Για τον αγώνα της Κυριακής. Καλημέρα σας, ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Πώς άλλος ο άνθρωπος να δεχθεί τον οποιοδήποτε κρατικό υπάλληλο σε εισαγωγικά, υπαλληλίσκο, ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τον ανθρώπινο παράγοντα, τιμά τις αξίες, ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε από τους προγόνους του να λέει το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο. Σωστά. Ενώ οι παρατρεχάμενοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Η έβνε, ας το πω ποντιακά Κώστα, η έβνε τα χρυσοκόδωνα τα τσιλέρια και σαν μαλέρια τεΐδια, να σου το εξηγήσω. Κάνε μαέστρο, κάνε μετάφραση. Ναι, ταιριάζουν τα χρυσά κουδούνια στα κατσίκια, τα κοπρωμένα και στα πρόβατα. Όχι βέβαια, τι να το κάνει. Αυτό λοιπόν, για αυτό κάνει ο Βιεννάκης. Να το καταλάβουν καλά, αλλά αυτό δεν θα κανένας άλλος. Τι δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης. Αδελφέ Κωνσταντίνε, που πήγαμε και τον ψηφίσαμε, θα κοιτάξει το κουμπαράκι του, θα κοιτάξει, θα δώσει 5 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού και στένα να σε μειώσει, αλλά εμείς δεν πρέπει να πέφτουμε στο τρυπάκι
το να ασχοθούμαστε με αυτούς. Καμία, ούτε και τις κλαψομαρίες που έχετε εκεί πέρα την Αγγλική Κυριακή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας φόβος. Γιατί να σου πω και εγώ κάτι. Και εγώ αυτό το δικό μας που βλέπω σε αυτήν την τηλεόραση μου πιάνει με τόσο. Δηλαδή μπορεί να εκπροσωπεί το ΠΑΟΚ από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι τέλος πάντων εκνευρίζομαι. Δεν υπάρχει ένας Μην είσαι τόσο σκληρός. Άλλο το ένα και άλλο το όχι. Πες δεν μ' αρέσει, όχι με πιάνει με τόσο. Ας, αφού είσαι άνθρωπος με... Συγχώρεσαι με Κωστάκη μου. Όχι, δεν θα το πάρω πίσω αυτό. Γιατί δεν είναι ωραία η έκφραση. Εντάξει, εγώ δεν αναφέρθηκα σε όνομα. Τέλος, καταλάβαμε τώρα. Καταλάβαμε για που το λες. Εντάξει, λοιπόν, να κάνουμε και να με προσωπήσω το κοράρο. Άκουσε με, εσύ είσαι ένας άνθρωπος με πηγαία έμπνευση, καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης βρίσκει άλλο τρόπο. Ναι. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ. Οι αξίες που κουβαλάς είναι... Μπορείς άλλο τρόπο. Μάλλον τρόπο να πεις, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει. Δεν τον άκουσα μία φορά. Δεκαετίδα πήρε παιδιά. Θα σας βαρεθούν να μιλήσουμε λίγο σοβαρά καμιά φορά. Έχει τα κότσια το κάνει. Απάγαινε από εκεί μωρέ. Αδερφέ μου λέω. Κοίταξε, έχει φάει αρκετό πόλεμο τώρα. Όταν έβγαινε, τον κάνανε οι άλλοι, δεν τον αφήνανε ούτε κουβέντα να πει, έτσι. Πολλές φορές. Όχι, να τους υπέσει κατευθείαν. Και οι βουλευτές εδώ τι κάνουνε, οι κυβερνητικοί. Α, καλά. Εντάξει. Α, καλά. Ναι, περίμενε, θα περιμένω. Γιατί με συγχωρείς, δεν κόστα παλικάρι, με συγχωρείς. Και για τις άλλες ομάδες. Από εδώ δεν βγαίνουνε. Άρα λοιπόν, γιατί έχεις απαιτήσεις, ρε Κώστα. Όταν οι δικοί σου από εδώ πάνε κυρίως βιοκάμπτες. Όταν ξέσκιζαν τον Ιβάν Σαββίδη για τη γνωστή ιστορία με τη φωτογραφία, όταν τον έγδαραν ζωντανό και του κάναν 20 λεπτά και 25 λεπτά αφιερώματα, τότε πού ήταν όλοι? Και δεν στέκομαι καν σε κόμμα. Λέω για τους δικούς μας εδώ, πού ήταν όλοι? Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη, είτε από την παράλληλη. Πού ήταν? Άρα, βγήκαν να ορθώσουν ανάστημα και να πούν αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην πόλη, πολεμάει μόνος του αυτό το σύστημα κάτω. Είναι μόνο ο άνθρωπος που φέρνει δουλειά στην πόλη. Δεν άρα λοιπόν συμπράττουνε και αυτοί στο σύστημα. Η σιωπή είναι συνενοχή, φίλε. Τι είναι? Δηλαδή, σε παρακαλώ. Να πούνε, πέστα, σε παρακαλώ. Άκου, αγόρι μου. Αδερφέ, πού είναι του Τζίλου οι δράστες? Πού είναι οι δολοφόνοι, ρε φίλε? Γιατί κάνανε απόπειρα δολοφονίας. Πού είναι? Και οι προηγούμενοι και αυτοί περιμένει ο κόσμος να δει ανθρώπους ενόχους να μπαίνουν μέσα, φίλε. Στο κάγκελο. Καλά, είναι τόσα τα οποία εδώ οι εκπρόσωποι της πολιτείας η δική μας από εδώ μια φορά λέγανε λάτε με ρε μάγκες, κόψτε το, αυτό τελείωσε. Όλα τα κόμματα από εδώ στη φορά κάνουν αυτή τη στιγμή το ρήγμα, ή θα διορθωθείτε, ή θα του τέσσερις του τέσσερι, ή αλλιώς κόψιμο. Μα είναι η κατάσταση αυτό το πράγμα ρε Κώστα. Δηλαδή πόσο θα πάει? 50 χρόνια τόσο ρε Κωστάκη μου. 50 τόσα χρόνια. Έλα, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε καμάρωσα με τον γιώκα σου στην Αφίσα. Να ξέρεις. Έλα, καλημέρα. Αυτό. Φιλιά, φιλιά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Μια-δυο γραμμές ακόμα. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη, έλα. Σ' ακούω. Έλα, λεβέντε μου, γιατί δεν ήξερα αν είχα σειρά, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, Κωστή μου, ο προηγούμενος τα είπε πολύ ωραία. Δεν θέλω κι εγώ να κάνω αυτό το σχόλιο. Τέλος πάντων, θέλω να πω όμως το εξής σχόλιο, Κωστή. Αυτό το βιντεάκι που ανέβασε ο ΠΑΟΚ, τη βίντεο, ξέρω τέλος πάντων ποιος το τράβηξε, με το πιτσιρικά να πανηγυρίζει εκεί στο Περιστέρι. Λοιπόν, ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Ήταν όλη μου η Κυριακή, Κωστή μου, πίστεψέ με, δεν χάρηκα από τη νίκη, αλλά από το θράσος και το θάρρος που είχε αυτός ο τραμπουκάς, ο πιτσιρίκος, να παρασυρθεί και να πανηγυρίσει γκολ μαζί. Και η μαμά του να το κατεβάζει με το ζόρι κάτω. Λοιπόν, όπως επίσης πολύ ωραίο στιγμιότυπο που πάει reporters Νόβα και του λέει «Βλέπεις Νόβα?» λέει ένας ένα πιτσιρικά. «Όχι», λέει, «μόνο ο Τε και μένει κάγκελο η Ξανθούλα». Αυτό αδερφέ ήταν ακόμα το κερασάκι στην τούρτα για την Νόβα. Γιατί δεν ξέρω, το είδατε, είναι στον τοίχο μας εκεί χθες, ήταν όλη μέρα. Ναι. Σε παρακολουθώ εσένα και τη Χρήστα, σε παρακολουθώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι αυτό με έκανε πραγματικά να χαρώ, γιατί το έβλεπα, το ξανά έβλεπα, το έδειξε στη γυναίκα, το έδειξε στον Παναγιώτη μου. Λοιπόν, το έκανε και αυτός ανάρτηση απάνω, δηλαδή να τρελαίνεσαι. Τώρα, για το συμπολίτη την Κυριακή, καλά είναι να κρατάμε χαμηλούς τόνους, γιατί αυτοί πραγματικά θα έρθουν, ξέρεις, φουριόζοι, παθιασμένοι, προκλητικότατοι. Γι' αυτό λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, το γνωρίζουμε. Θα ασχοληθούμε με αυτό τις επόμενες μέρες. Έχουμε μέρες ακόμα. Και είμαστε έτοιμοι. Καμία χαλάρωση.
Όπως επίσης ότι... καμία αλαζονία και καμία αντιμετώπιση, να πούμε, ψιλομύτικη στο μάτς. Θα είναι μεγάλο λάθος από μέρους μας. Θα πρέπει να είμαστε από το παραμικρό μέχρι την πιο μεγάλη, πώς να σου πω, περίπτωση, που να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικότατοι. Αυτό λοιπόν, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο Κούλης στην Ασπρόμαυρη Κλινική που μας ακούει, γιατί ξέρω ότι μας ακούει, του στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Επίσης στον Κολοβό, στο Χρήστο κάτω εκεί. Αυστραλία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε Κωστή, είπε ο Φραγκφούρτης προηγουμένως ότι θα πάρω το πιο γρήγορο εισιτήριο. Ναι. Ε? Νομίζω ότι στην Αυστραλία... Αν στην Αυστραλία ο Χρήστος το πάρει, βγάλει πιο πρώτα, τι έχει να πει ο Φραγκφούρτης. Γεια σου Βασιλάκι μου, γεια σου Κούδα μου, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, φιλιά πολλά. Λοιπόν, τέρμα. Μαέστρο, δώσε μου τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 60 μέχρι το 72. 4, ναι. 39. 58. Πάμε, 4-39-58. Το ένα στήριο πηγαίνει στο Σαββίδι, τριαντάφυλλο. Πάω, καλημέρα Κωστή, μια τελευταία επίσκεψη στο ναό πριν μπούμε στρατό. Άντε φίλε, να είσαι πάντα τυχερός. 6979 σε 000 είναι ο ένας. Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο Σκορδόπουλος Στράτος. 6945 σε 145. Σκορδόπουλος Στράτος, καλημέρα ζούμε στο παρέα. Σαββίδης Τριαντάφυλλος το πρώτο, Σκορδόπουλος Στράτος το δεύτερο. Πάω να δώσω και το τρίτο. Ο Καραβαγγέλης Χρήστος σε 955. Ζούμου σου, ευχαριστούμε για την παρέα. Καραβαγγέλης Χρήστος. Αυτοί είναι οι τρεις τυχεροί. Έρχεστε από εδώ Σάββατο, Παρασκευή. Μαριλής πότε για τα εισιτήρια? Από Παρασκευή απόγευμα έρχεστε να παραλάβετε εισιτήρια. Πρώτα ο Θεός και αύριο εδώ θα είμαστε να δώσουμε άλλα τρία εισιτήρια. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι στο Λίβερο σε 107,4. Εμείς θα είμαστε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί εδώ. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις στην κορυφαία, ψησταριά, στο κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη, με φανταστικά κρεατικά και με υπέροχα γλυκά σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. 705-750 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε τι εννοούμε. Όσοι πήγατε, κολλήσατε και ξαναπάτε. Για κλιματισμό, Climart, Daikin και όχι μόνο, Κώστας και ο Σες, τηλεφωνείτε στο 917-646. Κλείνετε ραντεβού για ψήξη θέρμανση, για να είστε ωραίοι, να τακτοποιηθείτε, να έρθει να σας κάνει εξαιρετική τιμή με τα κορυφαία μηχανήματα ο Κώστας και ο Σες, και κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV. Όσο για τέντα, ένας είναι ο δρόμος, οι τεντάρχες μας, οι απόλυτοι άρχοντες της τέντας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά, 35 χρόνια και αντιενεμική ζελατίνα. Ετοιμαστείτε για το φθινόπωρο, το χειμώνα, κερδίζετε ένα ολόκληρο δωμάτιο κλείνοντας τον μπαλκόνι σας με τις κορυφαίες αντιενεμικές ζελατίνες από τους τεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Τέντα Home. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye!